Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Tom Stoppard, νύχτα και μέρα. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Τάκης Βουλελάς, Κάκια Γερινού, Σπύρος Μπιμπίλας, Ντίνα Μιχαηλίδη, Μινάς Χατζησάβας, Κώστας Γαλανάκης, Ζαχαρίας Ρόχας, Άρης Λεμπεσόπουλος. Μουσική επιμέλεια Βαγγέλης Κυρίτσης. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Ακατογλίδου Στεφάνου. Ρύθμιση ήχου Σπύρος Καβακόπουλος. Σκηνοθεσία Γιώργος Μιχαηλίδης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα. Πάλι αυτά τα τύμπανα, αυτά τα φρικτά τύμπανα. Φράνσις, είναι ένας άντρας στον κήπο, κάτω από το δέντρο. Μάλιστα, κυρία. Άσε κάτω, τόσο ακόμα. Με συγχωρείτε. Αυτό δεν ήταν καθόλου ευγενικό. Νόμιζα πως είχατε αποκοιμηθεί. Εγώ νόμιζα πως είχα πεθάνει. Το τσάι σας, κυρία. Ευχαριστώ, Φράνσις. Από πότε το σπίτι είναι ανοιχτό για το κοινό? Τι θέλετε να πείτε, κυρία Κάρσον? Με συγχωρείτε, κυρία Κάρσον, λυπάμαι πολύ. Στη θέση σας δεν θα σηκωνόμουν. Φαίνεστε άρρωστος. Φράνσις, άλλο ένα φλιτζάνι. Όχι. Είμαι καλά. Λέγομαι Γκάθρι. Τζόρτζ Γκάθρι. Πώς είστε? Είμαι η Ρουθ Κάρσον. Θα πάρετε ένα τσάι? Δεν θα έλεγα όχι, ευχαριστώ. Βάζετε ζάχαρη? Όχι, ευχαριστώ. Το φλιτζάνι που ζητήσατε, κυρία. Σε ευχαριστώ, Φράνσις. Παίρνει, σε παρακαλώ, τα πακέτα που έφερα. Λυπάμαι που δεν ήμουν εδώ για να σας υποδεχθώ, κύριε Γκάθρι. Έπρεπε να πάω στην Τζέντου να πάρω κάτι πράγματα. Το παιδί είπε πως θα μπορούσα να περιμένω στον κήπο. Έκανε καλά? Φυσικά. Πολύ φοβάμαι πως δεν έχω ιδέα τι ώρα θα γυρίσει στο σπίτι ο άντρας μου. Ο Τζέφρι είχε πάει στη Μαλακουανγκάζη. Τον περίμενα σήμερα το απόγευμα. Ήρθα για να συναντήσω τον Ντικ Βάγκνερ. Για τι πράγμα μιλάτε, κύριε Γκάθρι? Για τον Ντικ Βάγκνερ, τον ξέρετε? Είναι συνθέτης? Όχι, είναι δημοσιογράφος. Γράφει στη Sunday Globe του Λονδίνου. Εγώ βγάζω τις φωτογραφίες. Μια φωτογραφία, όπως ξέρετε, αξίζει όσο 1000 λέξεις. Στην περίπτωση του Βάγκνερ, 2000 λέξεις. Θα έπρεπε να με είχε συναντήσει στην Γκάμπα. Για όνομα του Θεού, πώς σας πέρασε από το μυαλό ότι θα τον συναντούσατε σπίτι μου? Έτσι μου είπε. Άφησε μήνυμα στο αεροδρόμιο. Σας είπε να τον συναντήσετε στο σπίτι μου? Δεν ανέφερε εσάς. Βοήθεια. Μονάχα το σπίτι. Το παιδί είπε ώσπου να έρθει ο Βάγκνερ να καθίσει στον κήπο. Έκανα καλά? Καλά. Μα ναι, καταπληκτικά.
Είναι ακριβώς αυτό που σου χρειαζόταν, Ρουθ, και καλά να πάθεις. Τίποτε δεν είναι τσάπα. Πάντα την πληρώνει κανείς. Και ο Κάθρι σου φέρε το λογαριασμό. Ανόητη. Πού ταξιδεύει ο νου σας? Συγγνώμη. Ήσασταν μίλια μακριά. Αλίμον, όχι. Ορίστε. Τι είδους φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιείτε? Μια αυτόματη Nikon F2. Α, υπέροχο το τσάι, κυρία Κάρσον. Γιατί ο άντρας μου να γεμίζει το σπίτι με δημοσιογράφους? Μα νόμιζα πως ήταν κι αυτός. Ο Τζέφρι. Μη λέτε ανοησίες. Είδα το τέλεξ. Αυτό είναι για τη δουλειά του. Εκείνος κάλεσε εδώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω. Τι θέλει? Δεν ξέρω. Βοήθεια. Κάποιο ρεπορτάζ ίσως. Κάποιος έρχεται. Μια σμπαραλιασμένη Mercedes. Ο άντρας εσύ είναι? Είναι ταξί. Ο Βάγνερ. Θα σας δω αργότερα, κύριε Κάθρι. Κύριε Κάθρι. Γεια σου, Άλιστερ. Να η κόντακ μου, τη βρήκα. Θα μου δείξετε πώς λειτουργεί? Νομίζω πως ήρθε ο φίλος μου. Αλ, θα έρθεις μέχρι το εργοτάξιο? Όχι, θέλω να μιλήσω με τον κύριο Κάθρι. Ήρθα προηγουμένως, αλλά κοιμόσασταν. Λυπάμαι. Θα μου δείξετε αργότερα? Και βέβαια. Πιστεύω πως τούτη εδώ είναι εξαιρετική μηχανή. Μόνο που χρειάζεται φιλμ. Τι ώρα συνήθως γυρίζει στο σπίτι ο πατέρας σου? Εκείνος ήταν στο ελικόπτερο. Τον καταλαβαίνουμε από το βόμβο του ελικοπτέρου. Τότε ο Φράνσις πάει με το αυτοκίνητο κάτω στο εργοτάξιο και τον παίρνει. Στο εργοτάξιο? Στο μεταλλείο. Δεν είναι του μπαμπά το ελικόπτερο. Απλώς έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί. Σε μια χώρα σαν την Αφρική το ελικόπτερο εξυπηρετεί τρομερά. Εσείς έχετε πετάξει ποτέ με τέτοιο? Ναι, μερικές φορές. Στην Αφρική? Όχι, στην Ασία. Τότε ξέρετε πόσο χρήσιμα μπορεί να φανούν. Ναι. Από εδώ ο φίλος μου Ντίκ Βάγνερ. Γεια σου, Τζίτζι, παλιόφιλε. Μια χαρά φαίνεσαι. Έχω τα χάλια μου. Ναι, μπράβο, έχεις τα χάλια σου. Τι γίνεται? Από εδώ ο Άλιστερ Κάρσον. Πώς πάμε, Άλιστερ, και πόσο χρονών είσαι? 8. Εσείς πόσο χρονών είστε? Το παιδί είναι απίθανο. Τώρα πρέπει να κάνω το μπάνιο μου. Πάντως, κύριε Γκάθρι, θα θέλατε να ρίξετε μια ματιά στη μηχανή μου μέχρι να γυρίσω? Και βέβαια. Δεν θα το ξεχάσετε? Όχι. Θα επιστρέψω. Πώς είναι εδώ τα πράγματα, Ντίκ? Όχι εκπληκτικά. Ήμουν στη Τζέντου για 10 μέρες. Η παλιοκατάσταση δεν λέει να ξεσπάσει. Πού είναι αυτός ο Κάρσον? Έρχεται. Τι είναι αυτός? Διευθύνει τον εμπορικό τομέα της χαλκοβιομηχανίας. Επίσης τη βιομηχανία μαγκάνιου, ποτάσας. Γενικά ασχολείται με τα μεταλλεία. Όχι και πολύ συχνά πάντως. Για πες μου για την κυρία Κάρσον. Και εκείνη μια χαρά διατηρείται. Πού είναι? Κάπου μέσα. Είσαι οικογενειακός φίλος? Δεν θα το έλεγα. Εκείνος που πρωτοήρθε εδώ κάτω ήταν κόμις ή κάτι τέτοιο. Ο παππούς, νομίζω. Υπάρχει ένας μεγαλύτερος αδελφός στην Αγγλία που υπερασπίζεται τον τίτλο. Αυτός εδώ δουλεύει για να κερδίσει τα προστοζήν, τρόπος του λέγειν. Αυτή είναι η δεύτερη γυναίκα του. Εμείς τι κάνουμε εδώ? Επίσκεψη στον Κάρσον. Γιατί? Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πως τον ξέρει ο Χαμέικερ. Την Κυριακή έλαβα αυτό το τηλεγράφημα. Άφηξη Γκάθρι στην Κάμπα, πρώην Ντάκα. Πέμπτη. Προβλεπομένη ώρα αφήξεως 10. Προτείνω επισκεφτείτε σπίτι Τζέφρι Κάρσον, Τζέντου. Και του χρόνου, Χαμέικερ. Της είπες πως θα με συναντούσες εδώ? Ποιανείς? Ναι. Είπες εμένα? Ναι. Τον Ντίκ Βάγνερ? Καλά, πόσα ονόματα έχεις? Πώς αντέδρασε? Περίπου όπως εσύ. Πώς είναι η Ντάκα? Την ξέρεις την Ντάκα, δεν είναι Παρίσι? Ναι, δεν είναι Παρίσι, είναι Ντάκα. Έχεις τα γενέθλιά σου? Όχι. Και του χρόνου. Ωραία ακούγεται, έτσι? Δοκίμασε στο τέλεξ. Χριστέ μου, έχει τέλεξ? Ναι, και του χρόνου. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Λες να έχει και τηλέγραφο κάπου εδώ? Θα τους κάνουμε να σκάσουν όλο το συνάφι. Ποιοι είναι εδώ? Όλοι! Θα τους κάνουμε να σκάσουν. Το ξενοδοχείο δεν έχει τέλεξ? Το ξενοδοχείο δεν έχει ούτε ανεμιστήρα. Υπάρχει ένα ταχυδρομείο στην πόλη, αλλά είναι της πλάκας. Νομίζω πως θα τα καταφέρουμε, ειδικά τώρα που έχουμε και όχημα. Ποιο είναι το δικό σου? Η κορτίνα. Ωραία. Οι ταξιτζίδες άρχισαν να μισθώνονται με πληστηριασμό. Τότε πώς ανέβηκες από την Κάμπα? Με αεροπλανάκι. Τυχεράκιδες δημοσιογράφοι. Φοβόμουν μη χάσω τον πόλεμο. Δεν ήταν και τόσο ακριβά. Το μοιράστηκα με 2 φωτογράφους. Ναι.
Ποιοι ήταν? Ο ένας ήταν Γάλλος, Ζαν Πολ Τάδε. Στολή αγκαρίας του Yves Saint Laurent και μια χρυσή αλυσίδα, πολύ βαρύς με τα γκολουάζ. Άφιλτρα! Ξέρεις τι εννοώ. Ήμουν ένας αργόσκολος της αριστερής όχθης του Σικουάνα, ώσπου ανακάλυψα το φωτορεπορτάζ. Δεν το κόβεις, Δίκ. Αυτός είναι πραγματικά πολύ καλός. Συγγνώμη. Και ο άλλος? Α, δεν πολύ σκοτιζόταν. Είχε από εκείνες τις μηχανές που έχουν ζωγραφισμένα ένα συννεφάκι και ένα ήλιο και τις γυρνάς από το ένα στο άλλο, ανάλογα με τον καιρό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ φωτογραφίζω με φιλμ Tri-X και φακούς αξίας 2.000 λιρών. Αλλά αυτός θα βγάλει καλύτερες φωτογραφίες αν είναι σε καλύτερο σημείο. Πριν έρθεις, κοιμόμουν ακριβώς εκεί πέρα, κάτω από το δέντρο και ονειρεύτηκα ότι τα τίναξα. Ήμασταν μαζί σε ένα τζιπ και μας πυροβολούσαν από το ελικόπτερο. Και μετά με σκότωσαν. Για το όνομα του Θεού. Τέλος πάντων. Με ποιο τρόπο στέλνουν την ύλη τους έξω? Αεροπορικός από την Κάμπα. Δεν υπάρχει κοντινότερος σταθμός για την αποστολή φωτογραφικού υλικού. Ξέρεις, ο Κάρσον έχει ελικόπτερο. Δεν θα αντέξω κι άλλα τέτοια νέα. Έχουμε δικό μας τέλεξ και ένα ελικόπτερο. Ενώ ο ανταγωνισμός γράφει καρτ ποστάλ. Μου έκλεισες δωμάτιο? Θα μείνεις μαζί μου. Υπάρχουν δύο ξενοδοχεία και τα δύο σκουπιδότοποι. Οι δημοσιογράφοι κρέμονται από τα παράθυρα. Ένα σουηδικό τηλεοπτικό συνεργείο κοιμάται στην είσοδο. Είναι και ένα σωρό φιλαράκι από την πατρίδα. Θα τους κάνουμε να αρρωστήσουν από το κακό τους. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι γεγονότα. Νομίζεις ότι είμαστε στο σωστό μέρος? Τι θέλεις να πεις? Δεν ξέρω τι θέλω να πω. Κοίτα, όλοι οι άλλοι είναι εδώ. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Εκτός από μια συνέντευξη με τον πρόεδρο. Και ούτε που τον έχει δει κανείς αυτόν τον τρελάρα εδώ και 6 μήνες. Όλοι έχουν προσπαθήσει. Τι ρεπορτάζ κάνουμε στην Τζέντου? Είναι όσο κοντύτερα μπορούμε να πλησιάσουμε το Α. Τι? Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτή ποιος είναι αυτός. Καλά, δεν κοιτάς ποτέ στο κομμάτι ανάμεσα στις φωτογραφίες? Μέτωπο για την απελευθέρωση της Αντόμα. Ο συνταγματάρχης. Ο συνταγματάρχης Σιμπού. Εντάξει. Δεν ήξερες για το διάσημο λαβράκι που έπιασα? Όχι. Ούτε εγώ. Την Κυριακή όλοι παίρνουν τηλεγραφήματα. Η Globe βρίσκει συνταγματάρχη Σιμπού. Γιατί δεν τον βρίσκεις εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε όλοι ξεφωνίζουν. Βάγνερ, πού βρίσκεται αυτός ρε κολόπεδο? Μόνο που δεν είναι το δικό μου άρθρο. Εγώ δεν ξέρω που βρίσκεται ο άτιμος ο συνταγματάρχης. Τότε θέλουν να δουν το δικό μου τηλεγράφημα. Νομίζουν πως είναι συγχαρητήριο τηλεγράφημα από το Χαμέικερ. Αλλά φυσικά δεν μπορώ να τους δείξω, γιατί δεν ξέρω τι εννοεί με εκείνο το «και του χρόνου». Και έτσι με φωνάζουν παλιοψεύτη και με παίρνουν από πίσω στην τουαλέτα, όποτε δεν τρέχουν με σαραβαλιασμένα ταξί μέσα στη ζούγκλα, ακολουθώντας τεθωρακισμένα περιπολικά. Τέτοιο πράγμα δεν έχεις ξαναδεί. Και όμως έχω δει. Ναι, έχεις δει. Και τι δεν θα δεινα για ένα φίλο της περασμένης Κυριακής. Σου έχω ένα δωράκι. Εφημερίδες. Δεν μπόρεσα να τις βρω όλες, μόνο αυτές που είχαν όταν άλλαξα αεροπλάνο στο καράτσι. Κοίτα πρώτη σελίδα, δεύτερο διάστημα. Του ειδικού ανταποκριτή μας. Μα ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Έχω γίνει διάσημος στην Τζέντου. Η ίδια μου η εφημερίδα με ανταγωνίζεται. Η Newsweek γράφει: «Σα σήμερα την περασμένη εβδομάδα η Τζέντου ήταν μια σήμαντη πόλη στο δρόμο που οδηγεί από την Κάμπα στο πουθενά. Σήμερα η πόλη έχει εξαφανιστεί πίσω από τον όγκο υπηκού, από τα τεθωρακισμένα μεταγωγικά και λίγα τάγκ Σταφ 47. Στους κατσικόλοφους βορειοδυτικά, ο αποστάτης συνταγματάρχης Σιμπού έχει ελάχιστες ελπίδες με την προϋπόθεση ότι θα προβάλλει αντίσταση. Δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να βρει το συνταγματάρχη για να του πει να πάψει να παίζει τους Ινδιάνους και είναι πιθανό να ξυπνήσει η Τζέντου ένα πρωί και να δει τα τεθωρακισμένα της παρατεταγμένα κυκλικά». Ήρθε ο Κάρσον. Πάντως αυτός της Globe δεν νομίζω πως είναι κανένας που έχει κυκλοφορήσει πολύ. Είναι καλό υλικό, αλλά παραφωνάζει «εγώ ήμουν εκεί». Είναι κάποιος που θέλει να εντυπωσιάσει τον κόσμο και δεν ξέρει πως ο κόσμος δεν εντυπωσιάζεται από δημοσιογράφους και πως κανένας δεν εντυπωσιάζεται από δημοσιογράφους εκτός από τους άλλους δημοσιογράφους που είναι σε θέση να υπολογίσουν ότι ήσουν εκεί χωρίς να τους το χώσεις μέσα στο λαρίγγι. Ναι, νομίζω πως έχω καταλάβει το είδος του. Για δες, εφημερίδες. Για δες. Δεν είναι δυνατόν αυτή να είναι η Sunday Globe, ε? Θες να ρίξεις μια ματιά? Της περασμένης Κυριακής, όχι, δα. Για δες, ευχαριστώ. Ήρθες μόλις τώρα με τον κύριο Κάρσον? Ναι, σωστά. Μόλις ανέβηκε πάνω να δει τη γυναίκα του. Σου χρειάζεται αυτή η εφημερίδα? Όχι. Θα ήθελα να την κρατήσεις εσύ. Χίλια ευχαριστώ. Ο Κάρσον μόλις ανέβηκε πάνω να δει τη γυναίκα του και το γιο του. Μας το πες.
Ασχολείστε επίσης με τα μεταλλεία? Γιατί επίσης? Τίποτα ενδιαφέρον στην εφημερίδα? Όχι ακριβώς. Είμαι δημοσιογράφος. Α. Συγκεκριμένα είμαι στη Sunday Globe. Αχα! Καλά, δεν είμαι ακριβώς στη Sunday Globe. Τι ακριβώς κάνεις εδώ? Καλύπτω το Αντάρκτικο. Εδώ στην πρώτη σελίδα είναι η συνέντευξή μου από τον συνταγματάρχη Σιμπού. Πολύ καλό αυτό. Πώς τον βρήκες? Λιγάκι ευερέθιστο, αλλά αρκετά. Πώς τον βρήκες? Αχα. Ήταν λίγο ζήτημα τύχης, είναι αλήθεια. Μερικοί από τους άντρες του σταμάτησαν το λεωφορείο που επέβαινα. Γιατί? Για φαγητά, για λεφτά? Όχι, όχι. Μοιράζουν φυλάδια και βγάζουν λόγο στους επιβάτες για λίγο και μετά τους αφήνουν να συνεχίσουν το δρόμο τους. Αλλά εμένα με κατέβασαν από το λεωφορείο. Ήμουν ο μόνος λευκός. Αυτό συνέβη ένα μήνα πρωτού η είδηση πάρει την πρέπουσα δημοσιότητα. Εγώ ήμουν στην Κάμπα. Έτσι σκέφτηκα να βγω για αναγνώριση εδάφους και αυτή η ομάδα της Αλφ με απήγαγε. Τυχεράκια. Ναι. Δύο εβδομάδες τριγύριζα μαζί τους και τελικά έπεισα το Σιμπού πως έπρεπε να δώσει την ευκαιρία να παρουσιαστεί το ζήτημά του σωστά. Έτσι μου έδωσε τη συνέντευξη. Πώς έβγαλες το κείμενο από τη χώρα? Μου το έβγαλε εκείνος. Με περιστέρι? Με περιστέρι? Όχι. Έχουμε ξεπεράσει κάπως αυτό το στάδιο στις λονδρέζικες εφημερίδες της Fleet Street. Το έδωσε σε κάποιον από τους άντρες να το περάσει από τα σύνορα και να το ταχυδρομήσει εκ μέρους μου. Το ταχυδρόμησε. Για να είμαι ειλικρινής, η συνέντευξη είχε πάρθει 10 μέρες νωρίτερα, αλλά ευτυχώς είχα το Σιμπού όλο δικό μου. Το ζουμί των ειδήσεων είναι οι επαναστάτες. Πού δούλευες τελευταία? Στην Grimsby Evening Messenger. Grimsby Evening Messenger. Είναι μια απογευματινή εφημερίδα του Grimsby. Επ' ευκαιρία λέγομαι Τζάκομπ Μίλνε. Τι γυρεύεις εδώ, Τζάκομπ? Σε αυτό το σπίτι. Στην Αφρική. Α, έχασα τη δουλειά μου στο Grimsby. Ναι. Στόχος μου ήταν να καταπιαστώ με μια καλή εξωτερική είδηση χωρίς υπερβολικά πολλούς ανταγωνιστές. Τότε άκουσα πως υπάρχει αυτή η ενδιαφέρουσα κατάσταση που εξελισσόταν στην Καμπάουε. Πού το άκουσες? Στο Grimsby. Στο Time Magazine. Α! Απίστευτο το πώς εξελίχθηκε. Ο Κάρσον λέει ότι υπάρχουν 50 δημοσιογράφοι στην Τζέντου. Τους έχουν δέσει τελείως στα χέρια. Δεν υπάρχει δημοσιογραφικό υλικό στην Τζέντου. Πηγές προσκύμενα στον πρόεδρο Μακίμπα. Καθαρή απελπισία. Του Ρίτσαρντ Βάγκνερ. Βάζω στοίχημα πως τον έκανα να αρρωστήσει από το κακό του. Δεν θα είναι και πολύ ευχαριστημένος με την αποκλειστική μου ανταπόκριση. Και το φοβερότερο είναι πως έχω άλλη μία. Εγώ είμαι ο Ντίκ Βάγκνερ. Ω Χριστέ μου. Κάτσε κάτω, Τζάκοπ. Κοίτα, λυπάμαι. Εσύ είσαι μαζί? George Guthrie. Γεια χαρά. Κάτσε κάτω. Από πού ήρθες μόλις τώρα? Από το σύμπλεγμα Καμίνκο, ξέρεις. Εκεί που είναι τα μεταλλεία Καμίνκο. Ποτέ δεν μπορώ να πω σωστά αυτά τα μέρη. Πώς το λένε? Α, Μαλαγκουανκάνζι. Περίπου 150 μίλια βορείως. Τι είναι το Καμίνκο? Η μεταλλευτική εταιρεία της Καμπάουε. Η επιχείρηση του Κάρσον. Πώς πήγες ως εκεί? Με την Αλφ φυσικά. Ο Σιμπού την κατέλαβε σήμερα το πρωί. Τη βομβάρδισε και μετά μπήκε μέσα και σκότωσε τη φρουρά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μου. Κύριε Κάρσον, είμαι ο Ρίτσαρντ Βάγκνερ της Sunday Globe. Βοηθάτε τον Τζέικ στο ρεπορτάζ? Ακριβώς. Ο Φρεντ Χαμέικερ πρότεινε να σε επισκεφτώ. Σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Και στην κυρία Κάρσον. Πολύ φοβάμαι πως δεν τον γνωρίζω. Με συγχωρείτε. Δεν τον γνωρίζει. Τότε πώς ήξερε ο Χαμέικερ για τον Κάρσον? Εγώ του το είπα. Όταν έστειλε το κομμάτι σου για το συνταγματάρχη Σιμπού. Σωστά. Σκέφτηκα πως το επόμενο μέρος από όπου θα είχα την ευκαιρία να στείλω ρεπορτάζ θα ήταν η Τζέντου. Ακόμα δεν έστειλε το ρεπορτάζ? Δεν μπόρεσα. Η τηλεγραφική γραμμή κόπηκε στο βομβαρδισμό. Γι' αυτό βγήκα έξω με τον Κάρσον. Ξέρετε τι έχει ο Κάρσον εδώ? Το είδαμε. Και του χρόνου. Γνώριζα τον Τζεφ Κάρσον ελάχιστα. Τον είχα συναντήσει στην Κάμπα για ένα άρθρο γενικής ενημέρωσης όταν πρώτο ήρθα στη χώρα. Ο Κάρσον ήθελε να επαληθεύσει τα στοιχεία που παρέθεσε και έτσι μου έδωσε τον αριθμό του τέλεξ του σπιτιού του. Τον είχα στο σημειωματάριό μου. Είπα του Χαμέικερ πως υπάρχει ένα μέρος όπου θα μπορούσε πιθανώς να επικοινωνήσει μαζί μου. Και να σε. Με την Πανοκρουσίες. Ιδού το ρεπορτάζ. Είσαι ανόητος. Εσύ έπρεπε να είχες μείνει μέσα και να έδινες το ρεπορτάζ να το φέρει ο Κάρσον. Με το ελικοπτεράκι του ήταν το ιδανικό περιστέρι. Τώρα πώς θα ξαναμπείς? Ο Κάρσον είπε πως θα μας δώσει ένα αυτοκίνητο της Καμίνκο. Μην γίνεσαι γελίος. Κανείς δεν μπαίνει στη Μαλαγκουανκάζι τώρα χωρίς τάγκ. Και πώς άφησε ο Σιμπού τον Κάρσον να φύγει? Δεν ξέρω. Νόμιζα πως εννοούσες πραγματικό περιστέρι προηγουμένως. Με συγχωρείς. Τι σκέπτεσαι? Ο Κάρσον για κάτι σε χρησιμοποιεί. Πειράζει? Όχι, ίσως όχι. Θα έρθω μαζί σου. Ωραία. Ποτέ δεν πίστευα πως θα κάλυπτα κάποιο ρεπορτάζ μαζί σου. Ούτε εγώ. Όλα αυτά στο άρθρο σου νομίζεις πως θα πείσουν? 12 Μινκ 17, 3 Ιλιούσιν 28. Ποιος το είπε? Τα είδα να προσγειώνονται σήμερα το πρωί. Από πού ερχόντουσαν? Από την Ιεμένη.
Μπορείς να καταλάβεις γιατί ο Σιμπού επιτέθηκε στη Μαλακουανκάζη. Θα έπρεπε να το είχα υπολογίσει. Όχι για το μεταλλείο, αλλά για το αεροδρόμιο. Στην Τζέντο δεν υπάρχει διάδρομος προσγείωσης για τίποτα μεγαλύτερο από ελαφρύ αεροπλάνο. Στα υψώματα θα έπρεπε να αρκεστεί σε ελικόπτερα μία ένα 8 για να του φέρουν προμήθειες από την άλλη μεριά των συνόρων. Ποιος θα πιλωτάρει? Κουβανή, υπάρχει στο άρθρο. Είδες με τα μάτια σου Κουβανό να οδηγεί ελικόπτερο? Όχι ακριβώς. Ποιος λέει πως είναι Κουβανή? Οι ίδιοι. Τους πήρε συνέντευξη? Όχι ακριβώς συνέντευξη, δεν θα μ' άφηναν. Παίξαμε μερικές φορές χαρτιά μαζί. Απλώς βελτίωνα τα ισπανικά μου. Πες μου κάτι, Τζάκομπ. Για ποιο λόγο σε απολύσανε? Δεν με απολύσανε ακριβώς. Ήταν με τη φασαρία στις επαρχίες. Ξέρεις την απεργία? Απεργία? Την απεργία των επαρχιακών δημοσιογράφων. Δεν καταλαβαίνω. Σε απέλυσαν επειδή συμμετείχε στην απεργία? Σοβαρολογείς? Όχι! Ναι. Όλο το πράγμα φαντάζει λιγάκι γελίο εδώ κάτω, ε. Μιλνέ. Είσαι ένας από εκείνους τους τύπους για τους οποίους έγινε όλη η φασαρία στο... Γκρίμσμπι. Γκάθρι, κατάλαβες ποιον έχουμε εδώ? Είναι ο απεργοσπάστης του Γκρίμσμπι. Για δες, δεν είναι και πολύ ευγενικό αυτό. Ώστε δεν είναι. Όχι. Εγώ δεν έχω ένα ιβρεολόγιο έτοιμο να το εξαπολύσω σε όποιον ενεργεί βάσει διαφορετικών αρχών. Α, ώστε ενεργούσες βάσει αρχών, ε? Ναι. Αυτό έκανα, αν θέλεις. Είναι αρχή σου να προδίδεις τους συναδέλφους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διοίκηση? Για ξαναπες το. Μη μου κάνεις εμένα τον έξυπνο, πιτσιρικά. Συγγνώμη, μα άστησα. Ποτέ δεν κατάφερα να συνηθίσω τη μανία των συναδέλφων του Γκρίσμπι να το γυρνάνε στη συνδικαλιστική φρασιολογία. Ειδικός ανταποκριτής. Γι' αυτό ο Χαμέικερ δεν τον άφησε να βάλει το όνομά του στο ρεπορτάζ. Ήξερε πως ο Ντέρεκ δεν θα τον εχόταν ούτε λεπτό. Ποιος Ντέρεκ? Ο Μπάτερσμπάι. Ντέρεκ Μπάτερσμπάι. Ο γραμματέας του κλάδου. Νόμιζα πως οι ξένοι ανταποκριτές θα θεωρούσαν το όλο θέμα λιγάκι παροχημένο. Δεν είμαι ξένος ανταποκριτής. Ξένος ανταποκριτής είναι κάποιος που ζει σε ξένες χώρες και στέλνει ανταποκρίσεις. Συνήθως με τη μορφή δοκιμίων που δεν περιέχουν καινούρια γεγονότα. Εγώ είμαι ένας πυροσβέστης. Τρέχω σε φωτιές. Στο Μπράιτον είτε στην Καμπάουε. Και τα δύο είναι ρεπορτάζ εκτός έδρας και τα καλύπτω με τον ίδιο τρόπο. Δεν μεταδίδω πεζογραφία. Μεταδίδω ειδήσεις. Κι έτσι μη φανταστείς ούτε λεπτό πως κόνταψες πάνω σε ένα αδελφό μέλος της περιηγητικής λέσχης. Για μένα είσαι ο απεργοσπάστης του Γκρίμσμπι, Τζάκομπ Μίλνε. Τέλεξ, Μίλνε, συγχαρητήρια. Συνέντευξη Σιμπού, παγκόσμιο ενδιαφέρον, Χαμέικερ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που αναγκάστηκα να σας αφήσω μόνος τόση ώρα. Είμαι ο Τζόρτζ Γκάθρι. Χαίρο πολύ. Ντικ Βάγνερ. Ωραία. Εμένα με λένε Τζεφ. Να πιούμε μια μπύρα ή θα προτιμούσατε κάτι πιο δυνατό? Μια μπύρα είναι ό,τι πρέπει. Εσύ, Ντικ? Ναι, ευχαριστώ. Σίγουρα δεν προτιμάτε ένα ουισκάκι? Ναι, σίγουρα, ευχαριστώ. Τζόρτζ? Όχι, 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 όχι. Προτιμώ μπύρα. Τζέικ? Ορίστε. Μπύρα ή ουίσκι? Ναι, εντάξει. Ωραία. Τζέικ, αν θέλεις μπορείς να δοκιμάσεις να πιάσεις Λονδίνο. Ευχαριστώ. Θέλω να χρησιμοποιήσω εκείνο εκεί το τέλεξ. Γιατί? Ας αφήσουμε το Χαμέικερ να τα βγάλει πέρα με τον Μπάτερσμπάι σε κλαδικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Προς Μπάτερσμπάι πρέπει διαμαρτυρηθείς για πρόσληψη ειδικού ανταποκριτή Μίλνε. Παλιά στην Γκρίμσμπι, εκτός σωματείου. Δεν έχω προσωπικά μαζί σου. Στείλε το κομμάτι σου. Δεν σε εμποδίζω. Ευχαριστώ πολύ. Α, κατεβαίνει και ρούθο που να είναι. Μπορώ να τραβήξω μια φωτογραφία? Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι μπορώ. Υποθέτω πως δεν βλάπτει. Ευχαριστώ. Αλήθεια, πως ξαναγυρίζει κανείς εκείνο το μέρος? Στη Μαλαγκουαγκάζη. Με κανένα τρόπο δεν με κάνεις να γυρίσω. Ήμουν τυχερός που έφυγα. Εννοώ... Α, πως μπορείς εσύ? Εγώ και ο Τζέικ. Ο Τζέικ μου ζήτησε να τον βοηθήσω. Μπορείς? Ο Μακίμπα θα έχει ανεβάσει τα τεθωρακισμένα του εκεί πάνω. Δεν μπορείς να σουλατσάρεις ανάμεσά τους. Και τότε? Θα δούμε. Γνωρίζεις το Σιμπού? Ναι. Γιατί σ' άφησε να φύγεις? Διαρωτώ μου μήπως ήσουν ένα είδος, δεν εννοώ αγγελιοφόρος. Απεσταλμένος. Ναι. Έλα, αγάπη μου, έχετε γνωριστεί? Όχι. Ο κύριος Γκάθρι μου είπε ότι σας περίμενε. Ο κύριος Στράους. Βάγνερ. Βάγνερ, σωστά. Ρίτσαρντ Βάγνερ. Χαίρομαι που σας γνωρίζω, κυρία Κάρσον. Εδώ κάτω μας φωνάζουν Τζεφ και Ρουθ. Έτσι δεν είναι, Φράνσις? Μάλιστα, κύριε Κάρσον. Ρουθ, λοιπόν.
Κι εγώ θα σε φωνάζω Ρίτσαρντ. Ο περισσότερος κόσμος με φωνάζει Ντίκ. Δεν μ' αρέσει πολύ το Ντίκ. Θα μπορούσες να με ξεγελάσεις. Λοιπόν, αυτό τακτοποιήθηκε. Γιατί δεν καθόμαστε? Πού είναι ο άλλος, εκείνος που ήρθε μαζί σου, Τζεφ? Ο Τζάκοπ Μίλνερ. Είναι στη βιβλιοθήκη και προσπαθεί να πιάσει Λονδίνο. Γνωρίζεις καλά το Λονδίνο, Ρούθα? Αρκετά. Το παλιό καλό Λονδίνο, με τα κόκκινα λεωφορεία που σκορπίζουν τα περιστέρια της πλατείας Τραφάλγκα. Ναι, πράγματι. Αχθοφόροι του Covent Garden με καλάθια φρούτα και λαχανικά φορτωμένα πάνω από τα κεφάλια τους, που ανοίγουν δρόμο μέσα από ανθοπόλησες και καθηγητές γλωσσολογίας. Πάνε αυτά πια. Εσύ, Τζόρτζ, από πού είσαι? Από το τείχος Λονδίνου, στο City. Βέβαια, τώρα έχει κατεδαφιστεί όλο, κρίμα. Ναι, πράγματι. Θα έπρεπε να το βλέπεις τώρα. Έχεις υπόψη την εκκλησία του Αγίου Παύλου? Την έχω ακουστά. Όχι ακριβώς. Η Ρούθ έχει γεννηθεί στο Λονδίνο. Αλήθεια? Λοιπόν, τώρα θα σου φαινόταν αγνώριστο. Πότε ήσουν εκεί για τελευταία φορά? Την Παρασκευή. Μου φαίνεται πως καλά θα κάνω να κάτσω και να πιω την πίερα μου. Είσαι φοβερή, Ρούθ. Είμαι φοβερή, Τζόρτζ. Είμαι πραγματικά ανυπόφορη. Πήγα να παραλάβω τον άλλο από το οικοτροφείο. Τελείωνε το πρώτο σχολικό του τρίμηνο. Γεια σου, αγάπη μου. Η μαμά σου είναι φοβερή. Ήρθες να μας πεις καληνύχτα? Καληνύχτα? Εγώ δεν έχω φάει ακόμα για βράδυ. Καλά. Πήγαινε να βρεις τη Γουίνι, θα τα έχει έτοιμα. Θέλω να μιλήσω στον κύριο Γκάθρι. Ο κύριος Γκάθρι θα έρθει να σε δει, έτσι δεν είναι, Τζορτζ? Μην ανησυχείς. Θα έρθει να με δει στο δωμάτιό μου? Στο υπόσχομαι. Θα έρθω κι εγώ. Πες καληνύχτα στον κύριο Βάγνερ. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Άλιστερ. Δεν θα το ξεχάσεις, Τζορτζ. Κύριε Γκάθρι, όχι Τζορτζ. Άντε, τρέχα μέσα. Το χρυσό μου. Ξετρελάθηκε με τον Τζορτζ. Το επόμενο στάδιο θα είναι να θέλει να γίνει δημοσιογράφος όταν μεγαλώσει. Τι πρέπει να κάνει μια μάνα? Να του πω πως έτσι θα τυφλωθεί και θα κινδυνέψει να πάθει ψυχολογικές διαταραχές? Αγάπη μου, η κύρια από εδώ μπορεί να μην είναι συνηθισμένη στη δική σου αίσθηση χιούμορ. Αλ! Αλ! Θα μου χρειαστεί κάποια αίσθηση χιούμορ αν πρόκειται ο Άλιστερ να τριγυρίζει με στο σπίτι κρυφακούοντας πίσω από τις πόρτες και κάνοντας ανάρμοστες ερωτήσεις. Ο Τζορτζ μου έλεγε πως θα ήθελε να πάει στη Μαλαγκουαγκάζη. Και οι δυο θα θέλαμε. Και ο Τζέικ? Ο Τζέικ είναι ελεύθερος δημοσιογράφος. Εγώ είμαι ο άνθρωπος της Globe σε αυτό το ρεπορτάζ. Τα κατάφερε καλά. Ναι, καλά τα κατάφερε. Στάθηκε αρκετά τυχερός. Αυτό ήταν μόνο. Εντάξει, αλλά τώρα εξαρτάται από μένα το να πάω όπου μπορώ πριν από τον ανταγωνισμό. Θα υπάρξουν πολλοί δημοσιογράφοι που θα έχουν την ίδια ιδέα. Δεν έχουν καμιά ελπίδα. Ο στρατός δεν θα τους αφήσει να περάσουν. Μπορείς να βοηθήσεις. Ναι. Μπορώ να σου δώσω αυτοκίνητο. Οδηγό που μιλάει τη διάλεκτο και άδεια διέλευσης υπογραμμένη από τον πρόεδρο. Θεέ μου, εγώ σε τι θα σου φανώ χρήσιμος? Ο συνταγματάρχης Σιμπού δεν μ' άφησε να φύγω χάρη των παλιών καλών ημερών. Έφερνα κάποιο μήνυμα. Εσύ θα πάρεις την απάντηση. Έφερνες ένα μήνυμα από το Σιμπού? Ναι. Για τον πρόεδρο Μακίμπα? Δεν είπα αυτό. Τότε τι λες? Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου. Αντιεπαγγελματικό. Ό,τι χρησιμοποιώ εγώ πρέπει να ελέγχεται πριν βγει προς τα έξω. Φεύγω αεροπορικός για την Κάμπα. Θα είμαι πίσω το πρωί. Νωρίς με ένα γράμμα και την άδεια διέλευσης. Υπογραμμένη από το Μακίμπα. Ακριβώς. Το ίδιο και το γράμμα? Πες μονάχα ένα ναι. Τι συμβαίνει? Πρότεινε ο Σιμπού διαπραγματεύσεις? Έλα τώρα, Ντίκ. Μπορείς να πάρεις σε δεδομένο ότι δεν θα στο ζητούσα αν πίστευα πως θα δινόταν μάχη. Γιατί στέλνεις δημοσιογράφο? Ποιος άλλος θα ήθελε να πάει? Είχα υπόψη μου τον Τζέικ. Όχι αυτόν. Πόση ώρα είναι με το αυτοκίνητο? Περίπου 5 ώρες. Μεσημεριανό στη Μαλαγκουαγκάζη. Παρασκευή μεσημέρι. Έχω 24 ώρες καιρό για να επιστρέψω εδώ και να στείλω το ρεπορτάζ. Όλα θα πάνε μια χαρά αν ο συνταγματάρχης φανεί συνεργάσιμος. Ίσως να ήταν καλύτερα να πήγαινε ο Τζέικ. Ο Σιμπού το συμπάθησε. Ο Σιμπού θα συμπαθήσει και εμένα. Είμαι πολύ δημοφιλής. Πάντα ήθελα να συναντήσω ένα δημοφιλή δημοσιογράφο. Ενώ σε κοινωνική συναναστροφή, όχι κάτω από το κρεβάτι ή έξω από τα δικαστήρια. Η Ρουθ τρέφει ανάμεικτα αισθήματα για τους δημοσιογράφους. Α, όχι. Τους περιφρονώ. Όχι τους ξένους ανταποκριτές φυσικά, ούτε τις στήλες με συμβουλές κυπουρικής. Αυτούς που βρίσκονται κάπου στη μέση. Είμαι σίγουρη πως ξέρεις τι εννοώ. Έχεις συναντήσει ένα-δυο, Κάτω από το κρεβάτι, έξω από τα δικαστήρια. Αλλά μην φανταστείς πως τους περιφρονώ γιατί έχουν βλάψει εμένα προσωπικά τον αντίον. Φαινόμουν μια χαρά με το καπέλο του διαζυγίου μου και το να είμαι στην πρώτη σελίδα 4 πρωινών εφημερίδων, κάθε άλλο παρά έβλεψε την υπόλοιψή μου στη γειτονιά μου στο Highgate. Εν τέλει, μας έφερε πιο κοντά τον Τζέφρι και εμένα.
Τον αγάπησα για το πώς τους προσπερνούσε με την Τζάγκουαρ. Και δεν ήταν από δικό του φταίξιμο που το πρωινό μας τσάι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που είχαμε καταφύγει. Το έφερε ένα αρπακτικό της Fleet Street, ντυμένος υπηρέτρια. Όχι, όχι, δεν τους περιφρονώ γι' αυτό. Ούτε για τις υπερβολές που γράψανε, ή μάλλον αραδιάσανε σε αυτή τη στερεότυπη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Έτσι, η καημένη γυναίκα του Τζέφρι, μια αξιοσημείωτα σκληρόπατη ζωολόγος, που συμβαίνει να εκτρέφει ένα σπάνιο είδος παπαγάλου και που της ξέφυγε σε κάποιο δημοσιογράφο πως ναι, θα ήθελε να με παρατούσε εμένα ο Τζεφ και τότε εκείνη θα τον δεχόταν πίσω, τυκλοφορήθηκε αυτοστιγμή συντριμμένη παπαγαλού κάνει έκκληση στον αδερφό του Κόμι. Ο αδερφός του Κόμι. Αυτό είναι το κελεπούρι. Πήκε ποτέ κανείς στον κόπο να δει αν οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Ο λαουτζίκος και ο λαϊκός τύπος. Τη βρώμικη συμβίωση. Σεξ, λεφτά και τίτλος. Ούτε και οι παπαγάλοι έβλαψαν. Σαν κάτι να θυμάμαι τώρα. Δίκατε σαν γραμμή. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Οι εφημερίδες έχουν πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουν. Του μπαίνει άγρια, ε. Συμβαίνει τίποτα? Εδώ κάσω. Εν τέλει, Τζέφρι. Κάτι συμβαίνει. Καλά, πες του πως είμαι εγώ. Πες του ότι έχω κανονίσει για ταχυδρόμο ένα δημοσιογράφο. Τζέφρι, υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω. Ωραία, ποιος άλλος θα ήθελε να πάει? Τζέφρι, αγάπη μου, όταν ήμουν στο Λονδίνο, έκανα κάτι μάλλον ανόητο. Σύμφωνοι, εδώ θα είμαι. Αν αυτό πάει καλά. Αυτό θα σε διασκεδάσει τρομερά, Τζέφρι. Δεν μιλάς σε μένα, Ρουθ. Είχα μια κακή εμπειρία στο Λονδίνο. Γιατί? Τι συνέβη? Ο Αλ δεν είχε ταινίες με το όνομά του. Τι? Έπρεπε να έχει ταινίες με το όνομά του, ραμμένες πάνω σε κάθε κάλτσα της γυμναστικής. Ήταν ο μοναδικός που δεν είχε. Η διευθύντρια είπε, δεν σας το έγραψε? Του είχαν πει να γράψει τους δικούς του για τις ταινίες με το όνομά του. Λοιπόν, γιατί δεν το έκανε? Ακριβώς. Καλά. Δεν είναι ακριβώς υπόδειγμα πειθαρχίας? Από τον τρόπο που με επεξεργαζόταν η διευθύντρια, κατάλαβα ότι έχει διαβάσει για την Αφρική ιστορίες με κόκτελς και ανταλλαγές συζύγων. Αλλά έτσι κι αλλιώς. Ποτέ δεν προοριζόμουν για να κάνω αξιόλογη εντύπωση σε διευθύντριες σχολείων. Προοριζόμουν για να είμαι από αυτές τις γυναίκες που κάνουν τα πυρούνια να σταματάνε όταν περνάνε από τις τραπεζαρίες των ξενοδοχείων. Είμαι σε λάθος ταινία, νομίζω. Θα έπρεπε να ήμουν στην ταινία Ruth Carson, Βασίλισσα παράνομου μπαρ, την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Τις μισές φορές πραγματικά δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάς. Και αυτά είναι τα μισά, όσα λέω δυνατά. Αυτό λέω κι εγώ. Χρειάζεται μια αλλαγή. Συγγνώμη. Πρέπει να σώσω τη χώρα. Ναι. Μάλιστα, κύριε. Σωστά. Ναι. Δεν θα είχα αντίρρηση για κάποια αλλαγή αυτή τη στιγμή, Τζέφρι, αγάπη μου. Μόνο μια σκέψη ήταν, ξέρεις. Είχα τη δειλή ιδέα, δηλαδή την αυταπάτη, πως ίσως άλλαζα τα πάντα, μια και έξω. Με την άσκοπη εξομολόγηση μιας ασήμαντης μοιχείας. Ωραία. Συνέχισε. Μάλιστα, κύριε. Πολύ καλά. Παρεπιπτόντως, Τζέφρι, στο Λονδίνο κοιμήθηκα με τον Βάγνερ, στο ξενοδοχείο Royal Garden που βλέπεις στην Kensington High Street. Το διαλέξαμε επειδή βρίσκεται κοντά στην πρεσβεία. Εκεί τον γνώρισα. Στο τμήμα θεώρησης βίζας, την ώρα που έφτιαχνε τα χαρτιά του. Εγώ έφτιαχνα τα χαρτιά του Άλιστερ. Πάτε ταξίδι στην Καμπάουε? Όχι ακριβώς, μένω εκεί. Πολύ ενδιαφέρον. Εμένα με στέλνει η Sunday Globe. Κοίτα, δεν θα έχεις καιρό για λίγη κουβεντούλα, ε? Για σύντομο γεύμα, δείπνο, ποτό, ένα τελευταίο ποτηράκι και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Νομίζω πως αυτό λέγεται προφορική αναφορά επί αναληφθήσεις αποστολής. Καλούτσικα ήταν. Αν και όχι όσο καλά νομίζει. Την επομένη παρέλαβα τον Αλ και γύρισα σπίτι αεροπορικός. Η επιχείρηση μπαίνει σε λειτουργία. Δεν τα έβαλα καθόλου με το Βάγναρ, ώσπου εμφανίστηκε εδώ, γυρεύοντας και δεύτερη μερίδα. Δεν είναι gentleman. Νομίζει πως πάω τρέχοντας το κρεβάτι με αγνώστους, επειδή πήγα τρέχοντας το κρεβάτι με έναν άγνωστο. Με συγχωρείς. Ακούς, Ρουθ?
Συγγνώμη. Είπα του άλλη να τυφεί. Τι? Μπορεί να μείνει με τους κρέπς για κανένα δύο μέρες. Δεν θέλω να είναι εδώ. Μπήκε σε λειτουργία, λοιπόν. Έτσι φαίνεται. Αλήθεια, πρέπει να φύγεις κι εσύ. Έχω λιγότερη εμπιστοσύνη στο Μακίμπα από ότι στο Σιμπού. Και του Σιμπού δεν του έχω καμιά εμπιστοσύνη. Θέλεις να φύγω με τον άλλη? Όχι. Δεν θέλω. Τότε θα μείνω. Συγγνώμη. Εντάξει. Πάω να δω αν ετοιμάζεται ο Αλ. Είναι ασφαλές να μπω? Γιατί όχι? Είχα την αίσθηση πως ο ερχομός μου ήταν κακό μαντάτο. Κακό μαντάτο? Τι σου δημιούργησε αυτή την εντύπωση? Φαίνονταν πως με έβρισκες αρκετά συμπαθητικό στο Λονδίνο. Και σκέφτηκες πως πιθανώς να σε έβρισκα εξίσου συμπαθητικό και στη Τζέντου, ε? Αυτό είναι κάτι που μπορώ να συγχωρήσω. Είναι χοντράδα, αλλά στη συγχωρώ. Και σε περίπτωση που η έκφραση «σε βρίσκω αρκετά συμπαθητικό» στη γλώσσα σου μεταφράζεται με το «είμαι ξετρελαμένη μαζί σου», να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι, Βάγνερ. Αν μ' άρεσες έστω και λίγο τότε που μου έπιασες την κουβέντα στην πρεσβεία, θα το είχα βάλει στα πόδια. Δέχτηκα να βγω μαζί σου για φαγητό επειδή δεν υπήρχε κίνδυνος να πάω στο κρεβάτι μαζί σου. Και ύστερα, επειδή δεν υπήρχε κίνδυνος να πάω στο κρεβάτι μαζί σου και δεύτερη φορά, ήρθα μαζί σου. Μια κυρία μπορεί, αν έχει καταληφθεί από μελαγχολία, να πάει με έναν τύπο μια φορά ή χίλιες φορές, αν λιώνει από πάθος. Αλλά δύο φορές, Βάγνερ. Δύο φορές. Μια κυρία θα σκεπτόταν πως μπορεί να την περάσουν για πόρνη. Τι είναι αυτό που σε κάνει να νομίζεις πως θα εγκατέλειπα την κοσμοπολίτικη παρέα του συναδέλφου μου στο μπαρ πριγκίπισσα Άννα της Τζέντου και θα έκανα όλο αυτό το δρόμο μόνο και μόνο για να διαπιστώσω αν εσύ ήσουν ακόμα διαθέσιμη? Ε? Τι έχω εγώ που να σε κάνει να πιστεύεις πως δεν καταλαβαίνω τη διαφορά μεταξύ μιας γυναίκας που είναι στο πέμπτο της ποτό σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι της και μιας γυναίκας που παίρνει το ποτό της κάτω από την ίδια της τη στέγη, ακόμα και όταν αυτή είναι η ίδια γυναίκα? Τι έχεις εσύ που να σε κάνει να θεωρείς πιθανό κάτι τέτοιο? Το μόνο που μπορώ να δω είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα γυναίκα με ένα πολύ ανιαρό πρόβλημα. Δεν ξέρεις τι γυρεύεις εδώ και οι μέρες κυλάνε πολύ αργά, αλλά εγώ δεν ήρθα εδώ για να σου γεμίσω τη μέρα. Και δεν βλέπω τίποτα σε αυτό το δωμάτιο τόσο όμορφο όσο αυτό το τέλεξ. Είμαι ερωτευμένος μαζί του. Θα ερχόμουν μπουσουλώντας με χέρια και με γόνατα, γιατί είμαι διάσημος για την ικανότητά μου να κάνω δύο πράγματα: να ανακαλύπτω τι συμβαίνει κάπου όσο είμαι ακόμα εκεί και να βρίσκω κάποιο τρόπο να στέλνω τα ρεπορτάζ στο γραφείο μου εγκαίρως, ώστε να προλαβαίνω την πρώτη έκδοση. Αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό για να καυχαίμαι, και αν αποτύχω, τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί ούτε στην Καμπάουε ούτε στην εφημερίδα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, καμαρώνω. Και θέλω να μάθω τι είναι εκείνο που κάνει εσένα τόσο περήφανη ώστε να μπορείς να βλέπεις τη δικιά σου ζωή και να σαρκάζεις τη δικιά μου. Θέλω να πω, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σου? Αν περιμένεις να ακούσεις από μένα ένα «αχ», θα πάθεις κράμπα. Δεν μοιράζομαι τα προσωπικά μου με αγνώστους. Αυτό που λες τελικά είναι ποια νομίζεις πως είσαι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είμαι κάποια. Και μη μου πεις πως ούτε καν σου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως ξανά ήσουν τυχερός. Από ό,τι θυμάσαι, δεν ήταν και τόσο καλό. Αν σε βοήθησε να θυμηθείς πως είσαι ερωτευμένη με τον άντρα σου, αυτό είναι ένα καλό νέο για τον κόσμο. Δεν είμαι ερωτευμένη με κανένα. Απλώς μερικοί άνθρωποι μ' αρέσουν πολύ περισσότερο από άλλους και ο Τζέφρι μ' αρέσει πολύ περισσότερο από ότι εσύ. Εντάξει? Ναι, περίφημα. Ωραία. Ήρθες να με φιλήσεις, Αλ? Όχι, θέλω τη μηχανή μου. Κάνε γρήγορα τότε. Κύριε Κάθρι. Μην το ξυπνάς. Θα βρω εγώ τη μηχανή σου. Είπε ότι θα μου δείχνει πώς λειτουργεί. Σου έβαλε φιλμ. Να την. Α, ωραία, ευχαριστώ. Στην πραγματικότητα αυτή είναι μια παλιά μηχανή του μπαμπά. Τι λες? Νόμιζα πως θα πήγαινες για ύπνο. Ο μπαμπάς μου βάζει στην Κάμπα. Γιατί αυτό? Πάω να μείνω με τον Γκρέπς. Τον ξέρεις? Όχι. Μένει στην Κάμπα. Είναι φίλος μου. Α. Βάζω στοίχημα πως δεν ξέρεις ποιον θα δει ο μπαμπάς μου. Σου δίνω 100 ευκαιρίες να μαντέψεις. Τον Άγιο Βασίλη? Όχι. Το Μοχάμετ Άλι? Κοντά είσαι. Τον πρόεδρο Μακίμπα? Στο είπε.
Ξέρεις τον πρόεδρο? Όχι, είμαι πολύ μικρός. Γι' αυτό ο παπάς με στέλνει στην κάμπα. Δεν με θέλει εδώ όταν έρθει ο πρόεδρος. Πότε θα έρθει εδώ ο πρόεδρος? Αύριο το βράδυ, μάλλον. Μην το πεις στον παπά ότι ξέρω πως είναι αυτός. Εκείνος μου είπε μονάχα πως κάποιος θα έρθει. Και τότε ποιος σου είπε πως αυτός είναι ο πρόεδρος? Η μαμά μου. Αλ! Μη φοβάσαι. Αλ! Δεν θα του το πω. Εμπρός Αλ στο αυτοκίνητο. Ο Άλε πρόκειται να επισκεφθεί ένα φίλο του στην Κάμπα και έτσι τον πάω τώρα. Καλύτερα έτσι. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Τι ζωή για ένα παιδί, ε. Ναι, είναι αρκετά συνηθισμένο στα ελικόπτερα. Ναι, το έλεγε. Λοιπόν, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Θα σε δω το πρωί. Ευχαριστώ, Τζεφ. Γκάθρι! Εντάξει. Πού πάμε? Γυρίζω στο ξενοδοχείο. Χρειάζομαι το αυτοκίνητο. Τα κλειδιά. Άκου, φεύγετε για τη Μαλανκουαγκάζη το πρωί, εσύ και ο Τζέικ. Διάολε, το περίμενα. Σου έχω αυτοκίνητο, οδηγό και άδεια διέλευσης και τα έχω κανονίσει για κατάπαυση πυρός. Η Globe ποτέ δεν κοιμάται. Ξέρω. Εγώ θα καλύψω τα γεγονότα εδώ. Τζόρτζ, καημένε μου. Πότε κοιμήθηκες για τελευταία φορά σε κρεβάτι? Τώρα προσποιώνουν τον κοιμισμένο. Είναι ένα παλιό κόλπο των φωτογράφων. Α, ναι, είμαι σίγουρη. Υποσχέθηκα να πάω να δω τον Άλιστερ. Ω, χρυσέ μου, δεν τον πρόλαβες. Τι, δεν τον πρόλαβα? Του έδωσα τη μηχανή. Θα τον δεις άλλη φορά. Παίρνω τον Τζόρτζ μαζί μου στο ξενοδοχείο. Έχει χώρο στο ξενώνα. Ο Τζέφρι το τακτοποίησε. Λοιπόν, θα ήταν προτιμότερο αυτό. Θα έχουμε πρωινό εγερτήριο. Εμείς τρώμε νωρίς. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα πάρω τα πράγματά μου από το αυτοκίνητο. Ντίκ, ήρθε η απάντησή σου. Τι? Η απάντησή σου στην διαμαρτυρία σου. Α, ναι. Από τον Butters By. Όχι, από τον Χαμέικερ. Λοιπόν, τι λέει? Προς Βάγνερ. Βάλε τη διαμαρτυρία εκεί που ξέρεις. Χαμέικερ. Κυρία Κάρσον, από εδώ ο Τζάκομπ Μίλνε. Θα ταξιδέψει μαζί με τον Τζόρτζ. Ω, με συγχωρείτε. Πώς είστε? Τι κάνετε? Θα διανυκτερεύσεις εδώ, Τζέικ, μια και φεύγεις αύριο πρωί. Κάπου θα σε βολέψει ο Τζέφρι. Ωραία. Αν η τηλεγραφική γραμμή εξακολουθήσει να είναι κομμένη, καλά θα ήταν ένας από τους δυο σας να επιστρέψει εδώ για να διαβιβάσει το ρεπορτάζ Σάββατο πρωί, ώστε να είμαστε σίγουροι. Δώσε στο Τζίτζι το κομμάτι σου ή φέρε το φιλμ του. Εντάξει, μην ανησυχείς. Εσύ τι θα κάνεις? Ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστούμε για όλα, Ρουθ. Τζάκομπ, θα τα πούμε. Δεν μου κρατάς κακία. Εν πάση περιπτώσει, δικό σου ήταν το ρεπορτάζ. Α! Γιατί διάλεξες την Globe? Και ο Χαμέικερ ξεκίνησε από τη Messenger. Δεν το ξέρεις? Όχι. Μα ναι, είναι διάσημος στον Grimsby. Είμαι σίγουρος. Γιατί αυτό το «δεν μου κρατάς κακία»? Ο Ντίκ δεν είναι πολύ ευχαριστημένος που με χρησιμοποιεί η Globe. Είναι ένας γερός συνδικαλιστής. Και εσύ δεν είσαι? Δεν είναι αυτό. Είναι επειδή θεωρώ πως η δημοσιογραφία είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ο Ντίκ πιστεύει πως είμαι αφελής. Και εσύ δεν είσαι? Νομίζεις πως είμαι? Πραγματικά δεν είχα το χρόνο να διαμορφώσω γνώμη. Πιστεύει πως η Globe είναι ένα εκατομμύριο φύλλα που παράγονται κάθε εβδομάδα από επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται τον ιδρώτα των δημοσιογράφων. Ακριβώς αυτό είναι η Globe. Όχι, δεν είναι. Ελευθεροτυπία. Ελεύθερη έκφραση. Είναι το τελευταίο προπύργιο για την υπεράσπιση όλων των άλλων ελευθεριών. Διαμόρφωσα κάποια γνώμη? Όχι πραγματικά. Γιατί δεν κάθεσαι? Όχι, ευχαριστώ. Είμαι ακόμα ξέρεις. Θα ήθελες ένα ποτό? Όχι, ευχαριστώ. Μου βάζεις, σε παρακαλώ, εμένα. Σκέτο ουίσκι. Φυσικά. Ο Ντίκ θέλει εγγραφή στο σωματείο να ισοδυναμεί με άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος. Αυτό δεν είναι κακό. Επαγγελματικά κριτήρια. Δεν νομίζεις πως είναι σημαντικά? Α, βέβαια. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει στο μυαλό του ο Ντίκ. Γεγονός είναι ότι δεν πρόκειται να πετάξουν κανένα από το σωματείο λόγω επαγγελματικής ανικανότητας, για ανακρίβειες κατ' εξακολούθηση ή για αναλφαβητισμό ή επειδή μέθησε στο δείπνο του παρέθεσε ο Λόρδος Δήμαρχος του Λονδίνου. Αντίθετα, το σωματείο είναι που θα τους διατηρήσει στο πόστο τους. Όχι. Αυτό που θέλει ο Ντίκ είναι ένας ορθά σκεπτόμενος τύπος. Ένας τύπος που θα σκέπτεται όπως εκείνος. Και τι με αυτό? Και εσύ θα ήθελες έναν ορθά σκεπτόμενο τύπο? Κάποιον που να σκέπτεται σαν εσένα? Σίγουρα. Θα το ήθελα. Αλλά δεν σκοπεύω να τον αποκτήσω γράφοντας τον Ντίκ στο μαύρο πίνακα. Ίσως θα έπρεπε. Σκέψου το αυτό. Ναι.
Φυσικά. Ποιος είναι αυτός ο αρκετά ενδιαφέρον νεαρός? Από τη στιγμή που θα εγκαθιδρύσεις το μηχανισμό, θα υπάρχει εκεί για να χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλον. Σε καθερεί αν είσαι πολύ αριστερός ή όχι αρκετά αριστερός, αν έχεις το λάθος χρώμα ή οτιδήποτε άλλο. Θα εξαρτάται από σένα, έτσι δεν είναι? Ο καθένας έχει μία ψήφο. Ο καθένας που θα γίνεται δεκτός αμέλος, ναι. Εσπείρεις ανησυχία, Τζάκοπ. Γενικά οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα. Γενικά. Επειδή η συμπεριφορά τους παρακολουθείται. Καταγγέλλεται. Είσαι κυνικός. Εγώ? Όχι. Αυτό δεν στέκει. Δεν θα ήταν σαν τον δικηγορικό ή σαν τον ιατρικό σύλλογο? Κατά κανόνα θα ήταν. Αν κάποια ομάδα έπαιρνε το δικηγορικό σύλλογο κάτω από τον έλεγχό της, οι άνθρωποι της θα ήταν εξίσου ελεύθεροι να δέχονται μόνο ορθά σκεπτόμενους δικηγόρους. Και τότε? Τότε πραγματικά θα χρειαζόσουν έναν ελεύθερο τύπο. Αλλιώς μπορεί να μην το ανακαλύπτες ποτέ. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Ανεξάρτητα από το πόσο σκάρτανε τα πράγματα, αν υπάρχει ελευθεροτυπία, όλα μπορούν να διορθωθούν. Ενώ χωρίς αυτήν, όλα μπορούν να συγκαλυφθούν. Συμφωνώ μαζί σου για την ελευθεροτυπία. Οι εφημερίδες είναι που δεν αντέχω. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Τα ξέρω καλύτερα από σένα. Τον θρίαμβο της κοινολογίας και το πώς η αληθινή τραγωδία παραφράζεται σε διωγγωμένο, εκχυδαϊσμένο μελόδραμα. Τα ξέρω. Είναι το τίμημα που πληρώνεις για το κομμάτι εκείνο του τύπου που αξίζει. Μ' αρέσει αυτός εδώ. Παίρνει την πρωτοβουλία της κουβέντας. Δεν είναι εύκολο να τον υπερασπιστεί κανείς, αλλά του επιτίθενται κυρίως για λάθος λόγους. Ο κόσμος πιστεύει πως η δημοσιογραφία εκείνη που είναι για πέταμα παράγεται από ανθρώπους οξυδερκής, που νιώθουν μια όριστη ντροπή γιατί υποκύπτουν στη χαμηλότερη ποιότητα γούστου. Αλλά δεν είναι έτσι. Παράγεται από ανθρώπους που δίνουν την καλύτερη δουλειά τους. Ξέρω γιατί μιλάω. Επειδή έτσι πρώτο ξεκίνησα, θαυμάζοντάς τους. Αισθανόμουν μέλος μιας προνομιούχου ομάδας μέσα στην κοινωνία και όμως έξω από αυτήν, που έχει το δικαίωμα να την αραπίζει και την υποχρέωση να την υπερασπίζεται νύχτα και μέρα. Συνήθως δεν εξάπτομαι τόσο πολύ. Ήταν μια καταπληκτική μέρα. Ξέρεις, ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος στη Μαλακουανκάζη. Θέλω να πω, αυτό το ρεπορτάζ που έστειλα προφανώς είναι το καλύτερο ρεπορτάζ από όσα θα καλύψω ποτέ στη ζωή μου. Θα πρέπει να είσαι κουρασμένος. Ούτε στο ελάχιστο. Πεινάς? Πεθαίνω από την πείνα. Ας φάμε τότε. Λυπάμαι που ήμουν τόσο μιλήθηκος. Μ' αρέσει να σε ακούω να μιλάς. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άφησες να μείνω εδώ. Πάω να τακτοποιηθώ. Τρέχα. Τρέχα ανόητο πλάσμα. Τζέικ! Όλα εντάξει, Γκάθρι? Πού είναι ο Τζέικ? Τι είναι αυτό? Το τζιπ. Βλέπω ότι είναι τζιπ. Ο Βάγνερ μίλησε για αυτοκίνητο. Ποια η διαφορά? Αυτοκίνητο, τζιπ. Αυτό δεν είναι ταξίδι για οικογενειακό αυτοκίνητο πολυτελείας? Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο πολυτελείας είναι ουδέτερο. Ένα τζιπ είναι στόχος. Ακού, το ξέρω το παιχνίδι. Το ίδιο ήταν στο Κονγκό, στην Αγκόλα, στη Σομαλία. Το ίδιο είναι και εδώ. Μα πάρει ο διάολος. Αυτός έχει ντυθεί σαν πολεμιστής. Τι συμβαίνει? Δεν πάει κανείς σε πόλεμο στην Αφρική με χακί, πουκάμισο και απομύρες? Ποιο πόλεμο? Δεν πρόκειται να γίνει κανένας πόλεμος σήμερα. Έχω ένα μπλουζάκι του τένις στο σάκο μου. Αλλάζω αν θέλεις. Μη μου πεις πως έχεις φέρει και τη ρακέτα σου. Αυτό είναι καθαρή τρέλα. Στο ταξίδι έπρεπε να ερχόταν ο Βάγνερ. Νόμιζα πως ήσουν με το μέρος μου. Έλα, πάμε, Τζιτζι. Έχεις το γράμμα? Το έχω. Άντε, θα έρθεις, ναι ή όχι? Να πάρει ο διάολος.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος του έργου του Tom Stoppard, «Νύχτα και μέρα». Ακολουθεί ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος του έργου του Tom Stoppard, «Νύχτα και μέρα». Έχεις ένα τσιγάρο, Τζέφρι? Ευχαρίστως. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να μείνεις ξύπνια. Το θέλω. Μπορεί να μην έρθει πριν περάσουν αρκετές ώρες. Είμαι εντάξει. Τι ώρα είναι? Μία περίπου, Σάββατο. Πρέπει να ντυθείς καλά για να το συναντήσεις. Εντάξει, αφού αυτός είναι ο πρόεδρος. Έλα όποτε άλλοτε θες, φίλε. Είδα φως από το δρόμο. Η Ρουθ και εγώ μόλις πηγαίναμε για ύπνο. Καλησπέρα. Έφερα το μπουκάλι για ένα τελευταίο ποτηράκι πριν κοιμηθούμε. Ουίσκι. Φοβάμαι ότι το άρχισα χωρίς εσάς. Είδα τα φώτα όπως περνούσα απ' έξω. Τα φώτα δεν ήταν αναμένα όταν περνούσες. Κοίτα, Ντίκ, όχι σήμερα. Άντε καλέ μου, άνθρωπε. Δείξε λίγη καρδιά. Έκανα όλο αυτό το δρόμο για ένα τελευταίο ποτηράκι. Είπες πως περνούσες. Για να δω αν ήσασταν ξύπνη. Λοιπόν. Μόλις πηγαίναμε για ύπνο. Έτσι, αγάπη μου. Γιατί δεν περνάς να μας δεις αύριο? Ω, σήμερα, για όνομα του Θεού. Έλα το απόγευμα για ποτό. Πάψε, Τζέφρι. Το ξέρει. Το ξέρεις, έτσι? Α, οπωσδήποτε. Τι ξέρει? Ξέρει ότι περιμένουμε το Μακίμπα. Ρουθ, ο Μακίμπα. Ώστε αυτός είναι ο τύπος. Πρόκειται για απλή επίσκεψη. Του αρέσει να τρώει αργά. Δεν θα φάει όμως. Λοιπόν, εγώ τι σου είπα. Ναι, πράγματι. Πότε είναι να έρθει ο συνταγματάρχης Σιμπού? Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει το πρωί. Αυτό είναι φοβερό. Θα είμαι ήσυχος σαν ποντίκι. Ο Μακίμπα θα γίνει έξω φρενών. Θα είσαι τυχερός αν δεν καταλήξεις στη φυλακή. Είμαι προσκεκλημένος σας. Όχι, δεν είσαι. Ο Χάστον θα μπορούσε να συρθεί κάτω από τον καναπέ. Θα νιώθεις αρκετά άνετα, Ντίκ. Δεν διαφέρει πολύ από ένα κρεβάτι. Βάζω στοίχημα πως νιώθεις καλύτερα κάτω από το κρεβάτι παρά πάνω σε αυτό. Σταμάτα. Εγγύσου για μένα τότε. Θα παίξω ρόλο μεσολαβητή. Στο υπόσχομαι. Τι εννοείς λέγοντας μεσολαβητής? Αυτός είναι ο πρόεδρος της Καμπάουε. Δεν είναι Άγγλος βουλευτής. Εδώ τους δημοσιογράφους τους κρεμάνε από τον αντίχειρα επειδή μετρήσανε λάθος τα μετάλλια του. Αξιαγάπητος τύπος το αφεντικό σου. Δεν είναι αφεντικό μου. Είναι ο πρόεδρος. Αυτό είναι όλο. Δεν ευθύνομαι εγώ για το ποιος είναι ο πρόεδρος. Εγώ είμαι μηχανικός μεταλλείων. Είναι δικά του τα μεταλλεία.
Ήταν εδώ πριν από αυτόν, το ίδιο κι εγώ. Τα παλιομεταλλεία. Περισσότερο δικά μου είναι παρά δικά του. Και τώρα είναι περισσότερο του Σιμπού παρά δικά σου. Σωστά. Πώς το έμαθες για απόψε? Για το Σιμπού το υπέθεσα. Για το Μαγκίμπα είχα τις πηγές μου. Ναι, είμαι σίγουρος. Κανένα φλίαρο Καναδό. Τι είναι πάλι αυτό, φλίαρο Καναδό? Ξέρεις, σχετικά με το κλιμάκιο του ΟΗΕ, έτσι δεν είναι? Μέχρι σε ένα σημείο. Παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονται στην Κάμπα από την Κυριακή. Το γράμμα του Σιμπού απευθυνόταν στον ΟΗΕ και όχι στο Μαγκίμπα. Απλώς κούνα το κεφάλι σου. Θα σε ενημερώσω αν μου υποσχεθείς πως θα φύγεις. Φαίνεται δίκιο. Ο Μαγκίμπα θέλει να του δώσουν πίσω τα μεταλλεία του. Πέρυσι του απέδωσαν περίπου το 60% της συνολικής του παραγωγής χαλκού. Για το Σιμπού τα μεταλλεία είναι άχρηστα, μια και ο σιδηρόδρομος ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση. Το έχεις δει στο χάρτη. Συνεπώς ο Σιμπού θα ανταλλάξει τα μεταλλεία με την αναγνώριση της Αντόμα. Ωραίο σύστημα. Σου κλέβω τα ρούχα και διατίθεμαι να σου επιστρέψω το παντελόνι αν μ' αφήσεις να κρατήσω το πουκάμισο. Θέλει να έρθει σε διαπραγματεύσεις μέσω των ανθρώπων από τα Ηνωμένα Έθνη, των Καναδών. Για να δείξει καλή πίστη, λέει ότι δεν θα ρίξει ούτε ένα πυροβολισμό μέχρι να τον πυροβολήσουν. Φαίνεται ειλικρινής. Φαίνεται σαν να μην έχει ανεβάσει εκεί πάνω όλα του τα τεθωρακισμένα. Εν πάση περιπτώσει, ο Μαγκίμπα το χάψε. Είπε πως θα εμφανιστεί εδώ την Αυγή μαζί με τους Καναδούς. Έτοιμος για διαπραγματεύσεις. Θα πιστώ για τους Καναδούς όταν τους δω. Κι εγώ το ίδιο. Όλοι λένε ψέματα. Πες μου τι σκέπτεσαι. Νομίζω πως ο Σιμπού θέλει την πίτα ολόκληρη και κερδίζει χρόνο για να βάλει τη γραμμή εφοδιασμού του σε λειτουργία. Νομίζω πως ο Μαγκίμπα δεν πρόκειται να αφήσει το Σιμπού να υποχωρήσει πουθενά αλλού παρά μόνο σε γκρεμό. Το πρωί, όταν δει πως ο Σιμπού δεν ξεγελάστηκε, θα επιτεθεί με αεροπορικά, καταδρομικά και τάγκ. Θα χάσει τα μισά από αυτά μέσα σε μια εβδομάδα και θα καταγγείλει στον ελεύθερο κόσμο σοβιετική επέμβαση. Επίσης νομίζω πως οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι θα διαμαρτυρηθούν και την ώρα που εκείνοι θα διαμαρτύρονται οι Σοβιετικοί θα διαλύουν το στρατό του Μαγκίμπα. Κατάλαβα. Θα φροντίσω να τα μεταδώσει έτσι η Globe. Τι θα κάνεις? Είπα πως θα φροντίσω η Globe. Ωραία, θαυμάσια. Η Globe θα αποφανθεί. Σωθήκαμε. Καημένε, Ντίκ. Ορίστε, αυτό δεν ήθελες? Ευχαριστώ, Τζεφ. Είπες πως θα φεύγες. Είπα ψέματα. Αρχίζω να αναρωτιέμαι κατά πόσο μπορεί να σου έχει κανείς εμπιστοσύνη. Λυπάμαι, αλλά από τότε που έγινα γνωστά τα γεγονότα, κανένας από όσους καλύπτουν το ρεπορτάζ δεν έχει δει το Μαγκίμπα. Ούτε λόγος για δήλωση, άσε πια συνέντευξη. Και αυτή η διαπραγμάτευση του Σιμπού είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για να την αφήσω να μου ξεφύγει. Και είμαι άπλιστος, το παραδέχομαι. Θα δώσω στην Globe μια τέτοια προβολή αυτή την Κυριακή που όλοι εκείνοι οι περιπλανόμενοι ανταποκριτές, ειδικευμένοι σε θέματα Αφρικής, οπλίτες στην πρώτη γραμμή και σκατάδες, δεν θα μπορέσουν να βάλουν μπουκιά στο στόμα τους για μια εβδομάδα. Σου αξίζει να μην εμφανιστεί ο Μαγκίμπα. Σπάνια κάνει ό,τι λέει. Αν δεν είχε εμφανιστεί, ακόμα θα παρακολουθούσα το εργοτάξιο. Τον είδα να προσγειώνεται πριν ένα τέταρτο. Επίσης, δύο ελικόπτερα Kingsy. Πιστεύεις πως είναι γεμάτα με Καναδούς δικηγόρους? Θα φύγεις? Όχι. Φυλάξου αν τον δεις να γελάει. Τρέμεις? Επειδή φοβάμαι. Αρχίζω να σε συμπαθώ λιγάκι. Μη φύγεις από το δωμάτιο. Κυρία Κάρσον, ένα δωράκι για το γιο σας. Καλησπέρα, εξοχότατε. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Ευχαρίστησή μου. Ωραίο το σπίτι και υπέροχη οικοδέσποινα. Συγγνώμη που ήρθα τόσο αργά. Ποτέ δεν είναι πολύ αργά. Καλώς ορίσατε. Εμείς εδώ είμαστε νυχτοπούλια. Τόσο ευγενική. Κι εγώ επίσης κοιμάμαι πολύ λίγο. Άγρυπνο κοίτα το κεφάλι που. Ηλίθεια. Θέλω να πω ότι ο όγκος της δουλειάς θα πρέπει να είναι τεράστιος. Οι φροντίδες του κράτους και. Βούλος το ανόητη. Να σας συστήσω τον κύριο Ρίτσαρντ Βάγνερ. Κύριε Βάγνερ. Κύριε εξοχότατε. Ηρέμησε, Βάγνερ. Είσαστε επισκέπτης στην Καμπάουε? Μάλιστα, κύριε. Θα θέλετε να πάρετε κάτι? Τι σας έφερε στην Καμπάουε? Εσείς εξοχότατε. Η αποφασιστική σας αντίσταση ενάντια στο ρώσικο επεκτατισμό στην Αφρική έχει κερδίσει το θαυμασμό του βρετανικού λαού. Θεέ και κύριε. Και αισθάνομαι μεγάλη μου τιμή που έχω την ευκαιρία να. Αχά.
Ο προσκεκλημένος είναι δημοσιογράφος. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, εξοχότατε. Ο κύριος Βάγνερ έφτασε πριν λίγα λεπτά εντελώς τυχαία. Μόλις έφευγε. Για το Λονδίνο. Όσο το ζηλεύω. Έχω πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από το Λονδίνο. Φοιτητικά χρόνια, καταλαβαίνετε. Έμαθα τα πάντα γύρω από τη θεωρία των οικονομικών. Αυτό αποδείχτηκε μεγάλο μειονέκτημα. Πώς είναι τα πράγματα στο Λονδίνο, κυρία Κάρσον? Να, μάθατε ότι ήμουν εκεί? Ο ξάδελφός μου μιλάει για όλους τους ενδιαφέροντες και διακεκριμένους ταξιδιώτες. Έχετε ξάδερφο στο αεροδρόμιο? Όχι, στο Λονδίνο. Πες καληνύχτα, γλυκιά μου. Βλέπετε, κυρία Κάρσον, είμαι σαπατέρας για όλους τους πολίτες της Καμπάουε. Στην περίπτωσή σας φυσικά είναι δύσκολο να το φανταστείτε. Φυσικά. Λάθος. Τέτοια που είναι η κληρονομιά μας σε ρατσιστικές και πολιτιστικές προκαταλήψεις. Ναι, πράγματι. Τζέφρι. Εξοχότατε, κύριε, ελπίζω να συγχωρείτε την παρουσία μου, αλλά όπως είπα, ο Βρετανικός λαός παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον και συμμερίζεται τη θαραλέα σας αντίσταση μπροστά στον κίνδυνο που απειλεί την Αφρική. Και αν εσείς, κύριε, θέλετε να απευθύνετε λίγα καθησυχαστικά λόγια, οσαδήποτε λίγα, κάποιο μήνυμα προς το Βρετανικό λαό, προς την ανθρωπότητα, θα είναι τιμή για τη Sunday Globe να το δημοσιεύσει. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Βάγνερ, σε μένα μιλούσατε. Μάλιστα, κύριε. Έλεγα στην εξοχότητά σας πως ο Βρετανικός λαός παρακολουθεί με έντονο θαυμασμό και ενδιαφέρον την θαραλέα σας αντίσταση μπροστά στον κίνδυνο που απειλεί την Αφρική. Ναι. Μάλιστα, κύριε. Και αν θέλετε να απευθύνετε κάποιο μήνυμα προς τον Βρετανικό λαό, προς την ανθρωπότητα, θα είναι τιμή για την εφημερίδα μου να το δημοσιεύσει. Η Sunday Globe. Μάλιστα. Βάλτο στα πόδια. Λοιπόν, Βάγνερ, είναι ώρα να πηγαίνεις. Είναι φίλος ο κύριος Βάγνερ, Τζέφρι? Όχι. Α, βέβαια. Συναντηθήκαμε στο Λονδίνο. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Θα σε συνοδεύσω στην πόρτα. Είναι ανάγκη να φύγετε, κύριε Βάγνερ? Καθόλου. Πρέπει να κάνουμε μια καλή συζήτηση. Καθίστε εδώ. Σας ευχαριστώ, κύριε. Είσαι μικροπρεπής, Βάγνερ. Η εξοχότητά σας. Ναι, κάτι έλεγες, Τζέφρι. Λίγο ουίσκι και νερό, λοιπόν. Α, πολύ ωραία, βεβαίως. Θέλετε σκέτο ουίσκι? Όχι, με νερό. Όχι, βέβαια. Μισό και μισό περίπου, χωρίς πάγο. Ουίσκι και νερό, χωρίς πάγο. Εσύ, αγάπη μου? Τίποτα. Η Ρούθ έχει κανονίσει να μας σερβίρουν ένα κρύο πιάτο στην τραπεζαρία. Αν τυχόν θέλετε να φάτε κάτι. Θα έχει χορτάσει με το Βάγνερ. Κύριε Βάγνερ. Κύριε Πρόεδρε, εξοχότατε. Κύριε Βάγνερ, δεν θα πρέπει να συγχαρώ εσάς, έτσι δεν είναι, για τη συνέντευξη του συνταγματάρχη Σιμπού που δημοσίευσε η Sunday Globe? Όχι εμένα, κύριε, όχι. Στην πραγματικότητα, εκείνος που πήρε τη συνέντευξη ποτέ δεν ήταν δημοσιογράφος της Globe. Είναι ένας νεαρός που δημοσιογραφεί ελεύθερα και βρέθηκε τελείως τυχαία εχμάλωτος του Σιμπού. Φυσικά, από τη στιγμή που την έστειλε στην Globe, ήταν αναγκασμένη να το δημοσιεύσει. Γιατί εν τέλει όλες οι ειδήσεις είναι για να δημοσιεύονται, όπως λένε. Ο τύπος ζει από τις αποκαλύψεις. Α, ώστε το ξέρετε αυτό το ρητό. Του Ντελέιντον Τάιμς, όλα αυτά τα κάναμε στο πανεπιστήμιο. Στην πολιτική ιστορία των μέσων επικοινωνίας ή σε κάποιο παρόμοιο μάθημα. Ευχαριστώ. Και το άλλο του Σκότης Manchester Guardian, φυσικά. Ο σχολιασμός είναι αδέσμευτος, αλλά τα γεγονότα είναι ιερά. Ναι, και ο σχολιασμός είναι δωρεάν, αλλά τα γεγονότα είναι μέσα στα έξοδα. Ο Σκοτ του Βάγνερ. Στην υγειά σας. Παραπιπτόντος, ποια είναι η γνώμη σας για τη συνέντευξη του συνταγματάρχη Σιμπού? Α, αυτοί οι τύποι, ακόμα και όταν μιλάνε, μοιάζουν με μαριονέτες, έτσι. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι σκόπιμο να τους αφήνουμε να λένε τη γνώμη τους. Ακριβώς γι' αυτό. Φυσικά, κύριε, αν αισθάνεστε πως ενδείκνυτε να ανταπαντήσετε ή να διαψεύσετε, δεν χρειάζεται να πω ότι εγώ ή μάλλον η Globe. Θα μου παραχωρήσετε ήσοχο. Α, οπωσδήποτε. Αυτό είναι απόλυτα δίκαιο. Έτσι δεν είναι, Τζέφρι? Ο κύριος Βάγνερ λέει πως θα έχω ίσο χώρο. Και κάποιος χώρος είναι πιο ίσος από άλλους. Νομίζω, κύριε, πως θα μπορούσα ούτε λίγο ούτε πολύ να εγγυηθώ ότι μια συνέντευξη από εσάς σε αυτή την κρίσιμη φάση του πολέμου θα αποτελούσε το κύριο άρθρο της ημέρας και φυσικά θα μεταδιδόταν από τις εφημερίδες και από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Ποιο πόλεμο, κύριε Βάγνερ? Συγγνώμη. Στην Καμπάουε δεν γίνεται πόλεμος. Έχουμε κάποιο πρόβλημα μεταβίβασης της εξουσίας. Πιστεύω πως κι εσείς έχετε κάτι παρόμοιο. Ένα πρόβλημα μεταβίβασης της εξουσίας. Ναι, καταλαβαίνω. Σας πειράζει αν κρατήσω μια-δυο σημειώσεις? Ελεύθερα.
Αν γίνει πόλεμος, δεν είμαι εγώ αυτός που θα τον εξαπολύσει. Εγώ είμαι ειρηνόφιλος, άνθρωπος της ειρήνης. Όταν κάποιος με χτυπάει χωρίς λόγο ή προειδοποίηση, εγώ τον προσκαλώ να πάρουμε μαζί πρωινό. Έτσι, Τζέφρι. Είπα στον κύριο Βάγνερ ότι πρόκειται για κοινωνική επίσκεψη, κύριε. Πολύ σωστά. Θα πάρω πρωινό μαζί με το συμπού. Τουλάχιστον εγώ τον προσκάλεσα για πρωινό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο και δεν με πειράζει καθόλου, κύριε Βάγνερ, που παρευρίσκεστε για να είστε αυτόπτης μάρτυρας της καλής μου πίστης. Αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Βοήθεια. Πιστεύετε πως ο συμπού θα έρθει? Ναι. Ίσως να έρθει νωρίς και να φέρει μαζί και το φαγητό του. Αλλά νομίζω πως θα έρθει. Θα ήταν δικό του το όφελος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ένα λογικό και ειρηνόφιλο άνθρωπο. Οι μέθοδοι του υπήρξαν πειρατικές, αλλά ο σκοπός του αγώνα του παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον. Τα σύνορά μας, ξέρετε, εξακολουθούν να ορίζουν τα σύνορα της απεικιοκρατίας. Η Αντώμα έχει τη δική της γλώσσα, έναν αρχαίο πολιτισμό, και οι άνθρωποι έχουν διαφορετική εμφάνιση. Αυτό δεν σημαίνει πως η Αντώμα θα μπορούσε να ευημερήσει σαν ανεξάρτητο έθνος. Ειλικρινά, δεν θα μπορούσε παρά μόνο σαν τσιράκι των δίθεν απελευθερωτών της. Και νομίζω πως ο Συμπού θα δει ότι υπάρχει πιο αληθινή ανεξαρτησία με το να είναι μια, ας πούμε, αυτόνομη πολιτεία ομόσπονδη της Καμπάουε. Αυτά θα προτείνετε, κύριε? Θα μελετήσω την περίπτωση δημοψηφίσματος. Αλλά βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από την άμεση αποχώρηση από τις τωρινές επιθετικές του θέσεις. Τα μεταλλεία μαλανκουαγκάζει. Δεν νομίζω πως ο Τζέφρι σαν ιδιοκτήτης θα δεχόταν τίποτα λιγότερο. Μάλλον αυτός ήταν που μπήκε μέσα χωρίς πρώτα να χτυπήσει την πόρτα. Και φυσικά υπάρχει το ζήτημα των ανεπιθύμητων ξένων. Αυτή τη στιγμή στο έδαφος της Καμπάου έχουμε Ρώσους, Κουβανούς, Ιεμενίτες και Λίβιους. Επίσης έχουμε και λίγους Τσέχους και Γερμανούς μηχανικούς, από ό,τι με έχουν πει. Ο Αμερικανός πρέσβης με ρώτησε αν θα επέτρεπα την είσοδο στον ΟΗΕ. Εγώ του είπα, η μισή από αυτούς είναι ήδη εδώ. Δουλεύουν για το Συμπού. Υπάρχει κάποια παρουσία του ΟΗΕ στην Κάμπα αυτή τη στιγμή? Όχι. Καταλαβαίνω. Και τι θα γίνει αν ο Συμπού δεν έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν οπισθοχωρήσει? Τότε, κύριε Βάγνερ, μπορείτε να μιλήσετε για πόλεμο. Πότε μπορώ να το κάνω αυτό, κύριε? Σας βολεύει στις 10 π.μ. μεσημβρίας? Μου βάζεις λίγο ουίσκι, σε παρακαλώ. Σε ένα πακέτο αλάτι που χρησιμοποιούσαν στην κουζίνα της γιαγιάς μου, υπήρχε μια ετικέτα που έδειχνε ένα κορίτσι να κρατάει ένα πακέτο αλάτι, με την ίδια ετικέτα και ούτω καθεξής. Λέγεται, με τη στοιχεία δεν ξέρω, ότι από αυτό εμπνεύστηκε ο Ίσλερ, το διάσημο πίνακά του, που απεικονίζει τη γιαγιά μου να ζωγραφίζει το πορτρέτο της, αυτό που ο ίδιος ζωγράφιζε. Μια άλλη σχολή υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα αυτό ενέπνευσε τον Τάρνερ να ζωγραφίζει ένα πακέτο αλάτι κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη θάλασσα. Συγγνώμη, ήμουν μίλια μακριά. Έλα και κάτσε. Στην πραγματικότητα μονολογώ, στη μέση μιας φανταστικής συζήτησης, βρίσκοντας καταφύγιο από κάποια άλλη εντελώς διαφορετική συζήτηση, συχνά φανταστική. Ελπίζω να μην σας πειράζει που σας τα λέω όλα αυτά. Έχετε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσετε τον πόλεμο? Αν είναι ένας σύντομος πόλεμος. Και αν δεν είναι, αποβλέπετε σε εμάς και στους Αμερικάνους? Θα ήμουν τρελός αν το έκανα. Ο φάκελος με τις ανανδρίες σας στην Αφρική εκτείνεται από την Αγκόλα ως την Ερυθρέα. Ασκώντας πολιτικές πιέσεις, Ντίκ. Όχι, όχι, δεν πιστεύω σε αυτό. Με ρώτησαν αν θα μπορούσαν να διορίσουν ένα μεσολαβητή στην Καμπάουε. Είπα, ωραία. Πέστε του να πάει να καθίσει στο Σέρατον, έχει το πιο άνετο σαλόνι στην πόλη. Ξέρω πως ο Βρετανικός τύπος είναι πολύ προσιλωμένος στο σύστημα της μεσολάβησης για την προώθηση πολιτικών λύσεων. Αυτό επιτρέπει στους δημοσιογράφους και στους πολιτικούς να νιώθουν περήφανοι για τις πατροπαράδοτες ελευθερίες τους, ενώ προσφέρουν στον αναγνώστη τόση αλήθεια, όσοι νομίζουν πως τον ωφελεί. Έχω κάποια εμπειρία από τον Βρετανικό τύπο. Όταν μας δώσατε την ανεξαρτησία μας, όπως αρέσει του Τζέφρι να αποκαλεί τη στρατιωτική νίκη του εθνικού μετόπου, η εφημερίδα της Καμπάουε ανήκε σε κάποιον Άγγλο gentleman.
Έτσι δεν είναι, Τζέφρι? Όχι ακριβώς, κύριε. Όχι ακριβώς gentleman, όχι, αλλά πλούσιος Εγγλέζος με τίτλο. Ιδού λοιπόν, ήμασταν ανεξάρτητη χώρα και η μοναδική αγγλική εφημερίδα ήταν ακόμα μέρος μιας βρετανικής αυτοκρατορίας, μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας, μιας αλυσίδας εφημερίδων. Ή μήπως πρέπει να πω ενός στόλου εφημερίδων. Ναι, ναι, πολύ καλό αυτό. Όχι μια αλυσίδα, αλλά ένα στόλος εφημερίδων. Καλό αυτό, έτσι, κύριε Βάγνερ? Ναι, εννοείται σαν ενιοπομπή. Εννοεί σαν τη Fleet Street ηλίθιε, κατά λέξη μεταφράζεται η οδός του στόλου. Fleet Street, η οδός των εφημερίδων. Α, ναι, πολύ επιτυχημένο. Φυσικά ήταν πολλές οι επιχειρήσεις που ελέγχονταν από ξένα συμφέροντα. Ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλές. Και ακόμα περισσότεροι συνεταιρισμοί. Ακόμα και η μεταλλευτική εταιρεία της Καμπάου είναι ένας τέτοιος συνεταιρισμός. Και από αυτό μπορείτε να καταλάβετε, έτσι δεν είναι, κύριε Βάγνερ, πως δεν είμαστε καθόλου προκατηλημένοι απέναντι στους Άγγλους gentlemen. Αλλά μια εφημερίδα δεν είναι σαν ένα μεταλλείο, σαν μια τράπεζα ή σαν μια αεροπορική εταιρεία. Είναι η φωνή του λαού. Και η εφημερίδα της Καμπάουε ήταν η φωνή ενός Άγγλου εκατομμυριούχου. Ποιανού? Του δικού σου Ντίκ. Α, κάπως προγενέστερος της εποχής μου. Δεν έχω τίποτα μαζί σας, κύριε Βάγνερ. Για όνομα του Θεού, δεν αναλαμβάνω την υπεράσπιση αυτού. Έχω αντιληφθεί βέβαια πως εσείς είσαστε απλώς ένας θαλασσόλικος πάνω στην αβαρχίδα. Κύριε, έχουμε διανύσει μακρύ δρόμο από την εποχή που ήμασταν σκλάβοι της γαλέρας. Ο Northcliffe ήταν ικανός να απολύσει κάποιον επειδή δεν φορούσε το σωστό καπέλο. Στην κυριολεξία. Υπήρχε ένα πράγμα που λεγόταν το καπέλο της Daily Mail και εκείνος απαιτούσε από τους δημοσιογράφους του να το φοράνε. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά τώρα. Πράγματι, κύριε Βάγνερ, τώρα το καπέλο που απαιτεί να φοράτε το αφεντικό σας έχει μόνο μεταφορική έννοια. Με όλο το σεβασμό, κύριε, υποτιμάτε τη δύναμη των οργανωμένων εργατών, των δημοσιογράφων. Συμφωνώ μαζί σας στο εξής, κύριε, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τέτοιο. Μια εφημερίδα είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για να είναι απλώς ιδιοκτησία ενός πλούσιου. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η εξουσία ενός ιδιοκτήτη είναι εξαιρετικά περιορισμένη για να είναι ωφέλιμη. Εξαιρετικά περιορισμένη? Φυσικά. Ένας ιδιοκτήτης μπορεί μονάχα να σε απολύσει από τη δική του εφημερίδα. Ο ασυνείδητος δημοσιογράφος παραμένει ελεύθερος να εργαστεί κάπου αλλού. Όχι. Συμφωνώ μαζί σας στο εξής, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τέτοιο, κύριε Βάγνερ. Στο θέμα της συλλογικής ευθύνης, αφήστε τους δημοσιογράφους να μπουν στη σειρά και να μην είναι υπόλογοι σε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό τους. Ναι, εντάξει. Θα είναι υπόλογοι σε ένα δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα που θα εκπροσωπεί τα μέλη. Αυτό είπα κι εγώ. Τι γνώμη έχετε, κυρία Κάρσον? Νομίζω ότι τελικά θα πιω εκείνο το ποτό. Ναι, πρέπει να πιούμε στην ελευθερία του κυρίου Βάγνερ. Είναι υπό αμφισβήτηση? Στη δημοσιογραφική ελευθερία του. Α, ναι. Στην πτώση των Άγγλων εκατομμυριούχων. Δεν είμαι βέβαιος πως πρέπει να πιω σε αυτό. Μου φαίνεται ότι συγγενεύομαι κανένα δυο. Έχουν εφημερίδες? Όχι, είναι εντελώς αξιοπρεπής. Λοιπόν, Ντίκ, στην ελευθερία από τους εκατομμυριούχους. Τι περίεργο. Δεν είχα ιδέα πως αυτοί που απειλούσαν τη δημοσιογραφική σου ελευθερία, Ντίκ, ήταν οι εκατομμυριούχοι. Νόμιζα πως αυτός που πλήρωνε το λογαριασμό για τη δική σου δημοσιογραφική ελευθερία ήταν κάποιος εκατομμυριούχος. Κουβέντιαζα με κάποιον ακριβώς πάνω σε αυτό μόλις χτες. Ποιος μπορεί να ήταν? Α, ναι, ο Άλιστερ. Ο Άλιστερ, έτσι? Άλλη του είπα, πώς είναι η κατάσταση στο Λονδίνο με όλους αυτούς τους εκατομμυριούχους που ελέγχουν τη δημοσιογραφική ελευθερία? Δεν νομίζω πως σε αντιλαμβάνομαι, μαμά, είπε. Όλη η χώρα ρυπαίνεται από εφημερίδες που πλασάρουν κάθε πολιτική γραμμή, από την αναρχία ως το ζεν. Η θεωρία του Άλιστερ δηλαδή, είναι πως ακριβώς αυτή η ελευθερία για όλους εγγυάται την ελευθερία του ενός. Βλέπεις, μαμά μου, είπε, δεν χρειάζεται να είσαι εκατομμυριούχος για να αντικρούσεις έναν εκατομμυριούχο. Αυτοί που πρόκειται να σε σταματήσουν δεν είναι οι εκατομμυριούχοι. Είναι οι κύριοι Βάγνερ, που δεν εμπιστεύονται το κοινό για να διαλέξει το σημαδεμένο τραπουλόχαρτο. Νομίζεις πως έχει κάποιο δίκιο, Ντίκ? Εγώ μιλούσα για εθνικές εφημερίδες. Αυτό ακριβώς το είπα κι εγώ. Άλλη του είπα την ώρα που βουτύρωνα το ψωμί του. Είναι παράλογο να εξομοιώνει την ελευθερία των εκατομμυριούχων να πλασάρουν τη γραμμή του με την ελευθερία εκείνου που τυπώνει ένα φυλάδιο σε κάποιο υπόγειο για να του αμφισβητήσει. Αχ, μαμά, είπε, μην είσαι τόσο ανόητη. Μπερδεύει την ελευθερία με την ικανότητα. Βλέπει, μαμά, οι άνθρωποι δεν αγοράζουν τι εφημερίδε των πλούσιων ιδιοκτητών επειδή οι ιδιοκτήτε του είναι πλούσιοι.
Οι ιδιοκτήτες είναι πλούσιοι επειδή οι άνθρωποι αγοράζουν τις εφημερίδες τους. Αλήθεια, πόσα πράγματα τους μαθαίνουν στο κολέγιο. Φυσικά εσύ θα τόνισες ότι μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος από πετρέλαια ή κτηματική περιουσία και να επιχορηγεί την εφημερίδα του από τα κέρδη, έτσι. Μα φυσικά. Αλλά είχε έτοιμη την απάντηση. Η ελεύθερη έκφραση περιλαμβάνει μια κατάσταση πραγμάτων όπου οποιοδήποτε εκατομμυριούχος μπορεί να έχει μια εθνική εφημερίδα. Μια κατάσταση πραγμάτων, λέει ο Άλ, όπου μόνο κάποιος συγκεκριμένος, εξουσιοδοτημένος, επιτηρούμενος, μη εκατομμυριούχος μπορεί να έχει εφημερίδα, ονομάζεται παραδείγματος χάριν Ρωσία. Ή ασφαλώς Καμπάουε. Τσέφρι. Συγγνώμη κύριε, είμαι σίγουρος πως η Ρουθ δεν είχε την πρόθεση. Παρακαλώ. Αχ, λυπάμαι πολύ. Είναι ένας πολυλογάς ο Άλλος. Μην ανησυχείτε, παρακαλώ. Απόλαυσα μια ελεύθερη και ανοιχτή συζήτηση. Αυτή είναι μια πολυτέλεια που ένας άνθρωπος με τη δική μου θέση σπάνια έχει. Και δέχομαι πως σύμφωνα με τα υψηλότερα ιδανικά, η Daily Citizen είναι ανοιχτή στις επικρίσεις. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πως είναι η μοναδική αγγλόφωνη εφημερίδα που έχουμε. Ο πληθυσμός δεν μπορεί ακόμα να αντέξει ένα πλήθος από αντιμαχόμενες εφημερίδες που να προσφέρουν μια φυσική ισορροπία στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Ακριβώς. Τον καιρό της ανεξαρτησίας η Daily Citizen ήταν αναμφίβολα ελεύθερη. Ήταν ελεύθερη να επιλέξει τα νέα που πίστευε πως ήταν κατάλληλα για δημοσίευση, να τα χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα ή χειρότερα, και ήταν ελεύθερη να αφήσει χώρο για όλο και περισσότερα κορίτσια που φορούσαν όλο και λιγότερα εσώρουχα. Μπορεί να χαμογελάτε. Αλλά ελευθεροτυπία σημαίνει ελευθερία του τύπου να επιλέξει τα δικά του κριτήρια. Οπωσδήποτε. Κυρία Κάρσον. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Αυτό είναι το ερώτημα. Ήταν αρκετά εύκολο να κλείσω την εφημερίδα, πράγμα που θα υποχρεωνόμουν να κάνω αν δεν γεγόταν κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ακολούθησε μετά την ανεξαρτησία. Αλλά με τι να την αντικαταστήσει κανείς? Είχα αναλάβει το τεράστιο και λεπτό έργο να αποκαταστήσω το κλίμα εμπιστοσύνης στην Καμπάουε. Μπορούσα να επιτρέψω τις γυμνές γυναίκες, αλλά όχι το γυμνό σκεπτικισμό και τη λασπολογία, όπως δεν μπορούσα να επιτρέψω να βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα, ό,τι δηλαδή αντιπροσωπεύει την ελευθερία για έναν Άγγλο εκδότη. Τότε λοιπόν, μια δημοκρατική επιτροπή δημοσιογράφων, θάμνος με αγκάθια για να κρυφτεί από πίσω αρχισυντάκτης. Όχι, όχι. Ελευθερία μαζί με υπευθυνότητα. Αυτή ήταν η ασύλληπτη φόρμουλα που μελετούσαμε πριν τόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Απ' τις τάχτες ξεπήδησε με δημόσια συνδρομή μια νέα Daily Citizen, υπεύθυνη και σχετικά ελεύθερη. Ξέρετε τι εννοώ λέγοντας σχετικά ελεύθερος τύπος, κύριε Βάγνερ? Όχι, ακριβώς κύριε, όχι. Εννοώ έναν ελεύθερο τύπο που εκδίδεται από κάποιον συγγενή μου. Ώστε να μην αφήνει προδότες να γεμίζουν με σκατά την πρώτη σελίδα. Συνταγματάρχη Σιμπού, πέστε μας για τον υπέροχο κόσμο που θα κτίσετε σε αυτό το σκουπιδότοπο που θέλετε να ονομάζετε χώρα. Ναι, πες μας προτού σου έρθει ένα πυροβόλο στον πισινό και τα μυαλά σου βγουν από τα ρουθούνια. Ποιος θα σου πάρει συνέντευξη τότε, κύριε συνταγματάρχη? Θα του δώσω ίσο χώρο. 2 μέτρα μήκος και 2 μέτρα βάθος, ακριβώς όπως σε κάθε προδότη και κομμουνιστικό τσακάλι. Σιμπού. Ντίκ, Ντίκ. Ο Τσάγκοπ είναι νεκρός. Από εδώ ο κύριος Γκάθρι εξοχότεται. Είναι και αυτός από το Λονδίνο. Εσείς είσαστε ο πρόεδρος αυτής της κατοχώρας, Τζόρτζ. Εσείς διοικείτε αυτούς τους μεθύστακες που έχουν βγει στο κυνήγι αγριόπαπιας και αυτοαποκαλούνται στρατός. Εγώ αυτό δεν το λέω κατάπαυση πυρός. Εύχομαι να φάνε τα κεφάλια τους. Πού είναι ο Τζάκοπ? Στο τζιπ. Στο τζιπ τι κάνει εκεί? Μην τον γυρίσεις! Μην τον γυρίσεις ανάποδα! Θα διαλυθεί στα χέρια σου. Θεέ μου, συγγνώμη, τι συνέβη? Δεν φτάσαμε ποτέ στο Σιμπού. Αυτός είναι ο αγγελιοφόρος σου, Τζέφρι. Ναι. Το έχεις το γράμμα? Το έχει ο Τζέικ. Υποθέτω πως θα είναι ακόμα στην τσάντα του. Ντίκ. Ντίκ. Έχεις αίματα στο κεφάλι σου. Με χτύπησε ο Μακίμπα με το μπαστούνι του. Κυρία Κάρσον, εγώ πρέπει να σας καληνυχτήσω. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική φιλοξενία σας. Θα θυμάμαι αυτό που είπατε, κύριε Βάγνερ. Ποιο ήταν αυτό, κύριε? Λοιπόν, πως την αποφασιστική μου αντίσταση ενάντια στον κομμουνιστικό ιμπεριαλισμό παρακολουθεί με θαυμασμό ο Βρετανικός λαός. Α, ναι. Συγχαρητήρια για τη συνέντευξη που πήρατε από το Μακίμπα. Α,
Μήπως έχετε κάποια επιπλέον ερώτηση? Όχι, δεν νομίζω. Θα περιμένω με ανυπομονησία να διαβάσω τη Sunday Globe αυτής της εβδομάδας. Το κύριο άρθρο της ημέρας. Έτσι νομίζω πως είπατε. Σας βγάζω το καπέλο. Λυπάμαι αν ήμουν αγενής με το δικό σας. Σε χτύπησε επειδή δεν του άρεσε το καπέλο σου? Ακριβώς. Τι συνέβη στο Τζέικ? Ήμασταν έξω από την Μαλακμουανγκάζη μόλις άρχιζε να νυχτώνει. Μας πήρε διπλάσιο χρόνο από όσο είχε πει ο Τζέφρι μέχρι να φτάσουμε εκεί. Η άδεια διέλευσης από το Μακίμπα ήταν αποτελεσματική αλλά χρονοβόρα. Όλοι κοκάλωναν από φόβο μην τους κόψουν τα αυτιά επειδή μας είχαν αφήσει να περάσουμε ή επειδή δεν μας είχαν αφήσει να περάσουμε. Το ίδιο και εδώ γύρω, δηλαδή στον δρόμο προς το σπίτι. Υπάρχουν στρατιώτες πίσω από κάθε δέντρο. Πραγματικό στήριγμα για την ειρηνευτική πρωτοβουλία. Ναι, κατά τα άλλα πρόκειται να πάρει πρωινό μαζί με το Σιμπού. Έτσι κάνουν οι ξυπνοί. Και εμείς είχαμε εξουσιοδοτηθεί από δάφτους. Θέλω να μάθω τι συνέβη. Τελικά φτάσαμε στο μέτωπο. Εκεί που τελειώνει η βλάστηση. Μπορούσες να δεις τη Μαλακμουανγκάζη κατά μήκος μιας ανοιχτής λωρίδας γης, εκτεθειμένη στα εχθρικά πυρά. Είχαμε αναμένους προβολής. Φερόμασταν φιλικά. Και ένα άσπρο μαντήλι ήταν κρεμασμένο στην κεραία. Αλλά ήταν σχεδόν σκοτάδι. Δεν μπορούσαν να δουν ποιος ερχόταν. Προχωρήσαμε κανένα δύο μέτρα και αυτοί ρίξανε φωτοβολίδα. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Αλλά κάποιος πίσω μας εκνευρίστηκε και ρίξε μερικούς πυροβολισμούς. Αυτό ερέθησε κάποιον άλλον και πολύ σύντομα ανταλλάσσονταν πυροβολισμοί. Ρίξανε κι άλλη φωτοβολίδα. Και εμείς ήμασταν ο μοναδικός κινούμενος στόχος στον ορίζοντα. Μόνο μια έξυπνη κίνηση μας απομένει να κάνουμε. Και ο οδηγός το ήξερε. Σταματάει λοιπόν το τζιπ και τρέχει. Φωνάζω του Τζέικ να τρέξει. Κάνω 50 μέτρα και όταν γυρίζω να κοιτάξω πίσω, αυτός είναι καθισμένος στη θέση του οδηγού και προσπαθεί να στρίψει το τζιπ προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το έστριψε και μετά τον χτύπησαν. Η βολή τον έριξε στο πίσω καθίσμα. Έπρεπε να το είχα προσέξει περισσότερο. Ο ηλίθιος μέχρι εκείνη τη στιγμή το διασκέδαζε. Γύρισες πίσω στο τζιπ. Δεν ήξερα αν ήταν νεκρός. Η μηχανή ήταν εντάξει. Μόνο το μπροστινό τζάμι είχε θρηματιστεί. Έτσι έσβησα τα φώτα και το οδήγησα πίσω. Αλλά ήταν σίγουρα νεκρός. Ολόκληρο διάτριμμα στο κεφάλι και στους ώμους από βαρύ πυροβόλο μου φαίνεται που ρίχνησαν ψεκαστήρες. Έτσι κι αλλιώς δεν κατάλαβε τίποτα. Πού είναι ο Φράνσις? Έτρεξε στην αντίθετη πλευρά προς το Σιμπού. Γιατί? Δεν ξέρω. Κάτι μπορεί να ήξερε. Θεέ μου. Ήταν τρομερά ρυψοκίνδυνο να πάτε μέσα στο σκοτάδι. Είχαμε ήδη καθυστερήσει 6 ώρες. Μα επιτέλους ο Σιμπού ήταν σημαντικό λαβράκι. Δεν αρκεί αυτό. Η Κλόμπ είναι κυριακάτικη εφημερίδα. Αν δεν προλάβεις την έκδοση σε μια ώρα, την έχεις χάσει για μια εβδομάδα. Η είδηση μπορεί να είναι πια πεθαμένη, όπως. Θέλω να πω. Ήθελε να προχωρήσει, Ντίκ. Δεν το ήθελα μόνον εγώ. Πρέπει να πάω στην Κάμπα να δω το Μακίμπα. Τίποτα το ανησυχητικό. Θέλει να μου μιλήσει για τα μεταλλεία. Δεν θέλει να βομβαρδίσει τα κομμάτια που αξίζουν. Θα πάω με το ελικόπτερο, Ντίκ. Θα αφήσω εσάς τους δυο στο αεροδρόμιο. Αλλά από εκεί και πέρα είσαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό σας. Πάρτε όποιο αεροπλάνο μπορέσετε και με λίγη τύχη θα βρεθείτε έξω από τη χώρα προτού προλάβει ο Μακίμπα να σκεφτεί σχετικά με εσάς. Έχει μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Θέλω να στείλω την ανταπόκριση από εδώ. Έχω ήδη παίξει το κεφάλι μου για σένα. Προλαβαίνεις να βγεις από τη χώρα και να στείλεις ανταπόκριση? Όχι, δεν μ' αρέσει η ιδέα. Τα αεροπλάνα έχουν καθυστερήσεις. Άσε με να σκεφτώ. Μπορείς πρώτα να στείλεις ανταπόκριση από την Κάμπα μέσω του Associated Press. Πρέπει να το ρισκάρεις και μετά το αεροπλάνο. Έτσι έχεις 2 ευκαιρίες. Ναι, αυτή είναι καλή ιδέα. Τι θα γίνει με τον Τζέικ? Στην Τζέντα δεν υπάρχει κανονικό νεκροτομείο. Θα μεταφέρω τον νεκρό στην Κάμπα. Ξέρετε τίποτα για την οικογένειά του? Ποιο να ειδοποιήσουμε? Μόνο την Globe. Τουλάχιστον να τους γνωστοποιήσω αυτό. Σύμφωνοι. Μπορείς να δοκιμάσεις. Τράβηξες φωτογραφία το τζιπ? Τράβηξα 2 φιλμ πριν ξεκινήσω για να γυρίσω πίσω. Δινόταν μάχη με τα πυροβόλα όταν έφευγα. Αν δεν πιάσεις αμέσως, θα πρέπει να εγκαταλείψεις την προσπάθεια. Όλα μου τα πράγματα είναι στο ξενοδοχείο. Ξέχνα τα. Και το αυτοκίνητο? Θα στείλω να το πάρουν κάποια στιγμή. Το αυτοκίνητο είναι δικό μου, το θέλω. Τι εννοείς? Θα επιστρέψεις στη Μαλακμουανγκάζη? Σκεφτόμουν πως ίσως ναι. Πάντα υπάρχουν κι άλλα ρεπορτάζ, GG. Μ' αρέσει αυτό εδώ. Δες εδώ. Ο τύπος στο γραφείο του Associated Press λέγεται Τζάμπερλαϊν.
Πες του να εμφανίσει αυτό το φιλμ. Το έχω σημαδέψει. Και να διαβιβάσει οτιδήποτε φαίνεται αξιόλογο. Αυτό είναι για την πτήση προς Λονδίνο. Αν βρεις κανένα περιστέρι. Μου φαίνεται πως δεν καταλαβαίνεις. Ο Μακίμπα είναι αλλοπρόσαλος. Μπορεί να αποφασίσει ότι διασκέδασε με το θράσο σου και να σου δώσει παράσημο. Ή να σε ρίξει για τροφή στους κροκόδιλους. Αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα το διακινδύνευα. Μπορεί πάντα να σου στείλει το παράσημο ταχυδρομικό. Όχι, δεν νομίζω. Κοίτα, πρώτα εκείνη η συνέντευξη με το Σιμπού και τώρα εσύ να τον βρίζεις. Δεν θα έχει την εντύπωση πως η Κλόου παίρνει το μέρος του. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να παίρνουμε κάποιοι το μέρος, Τζέφρι. Αυτά συνέβαιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσπαθούμε να δείξουμε τι έγινε και πώς έγινε. Αυτό κάνουμε όλο κι όλο. Και μερικές φορές οι άνθρωποι μας κυλοβρίζουν επειδή υποτίθεται πως παίρνουμε το μέρος κάποιου. Δώσε μου τα κλειδιά. Θα περάσω από το ξενοδοχείο να πάρω τα πράγματά σου. Χρησιμοποίησε το δωμάτιό μου. Πρέπει να πλαγιάσει μερικές ώρες. Όχι, 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 όχι. Θέλω να γυρίσω πίσω. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει το πρωί. Θα σε δω τότε. Πρόσεχε, Τζόρτζ. Καλή τύχη, Τζόρτζ. Ελπίζω να σου τεινάξουν τα μυαλά στον αέρα, Τζόρτζ. Έλα τώρα, Ρουθ. Όχι, δεν το ελπίζω. Πες μου κάτι, Τζόρτζ. Σε ποια σελίδα θα είναι? Τι? Αυτό το πράγμα για το οποίο αξίζει να πεθάνει κανείς. Δεν σκοπεύω να πεθάνω για τίποτα. Ο Τζέικ πέθανε. Ναι. Δείξε μου που είναι. Δεν μπορεί να είναι στην τελευταία σελίδα. Ούτε στη σελίδα για τη γυναίκα. Υποβιβάζεις το θάνατό του. Μπορείς να είσαι σίγουρος. Δεν πρόκειται να σας αφήσω να νομίζετε πως πέθανε στο όνομα της ελεύθερης έκφρασης και της ποταπής δάδας της δημοκρατίας. Σκατά. Ο καθένας σας προσπαθεί να εντυπωσιάσει τους άλλους και να είναι ο δυνατός άντρας την επόμενη φορά που θα στήσετε ένα μπαρ στη Βηρυτό ή στην Μπαγκόκ. Κοίτα τον Ντίκ και πες μου να λέω ψέματα. Θα γίνει ήρωας. Θα σπάσουν τα τηλέφωνα από συγχαρητήρια. Θα μιλάνε για το λαβράκι του Βάγνερ για χρόνια. Ή τέλος πάντων ο Βάγνερ θα μιλάει γι' αυτό. Όλα είναι παλιοεγωισμός. Και ο νικητής δεν είναι η δημοκρατία. Είναι μόνο η business. Όσο για μένα, ο Τζέικ πέθανε στο όνομα του προϊόντος. Πέθανε για τη σελίδα της γυναίκας και το σταυρόλεξο και τα αποτελέσματα των υποδρομιών και τις παραξικάρδιες βασίλισσες της ομορφιάς και κάπου στο τέλος μιας μεγάλης λίστας, υποθέτω. Πως πέθανε και για το κύριο άρθρο. Αλλά δεν αξίζει ποτέ τον κόπο αυτό. Πώς λέγεται το ξενοδοχείο? Το ξεχνάω. Έχει πράσινες τέντες. Το Σάντριχαμ. Α, ναι. Ρουθ. Ρουθ. Έχω γυρίσει πολλά μέρη. Οι άνθρωποι κάνουν φρικτά πράγματα ο ένας τον άλλον. Αλλά είναι χειρότερα στα μέρη όπου τους κρατάνε όλους στο σκοτάδι. Πήγαινε για ύπνο, αγάπη μου. Λυπάμαι που πρέπει να φύγω. Θα φέρω τον άλλο οπωσδήποτε. Θα είναι ασφαλής εδώ? Α, ναι. Αν δεν είναι αυτός, δεν θέλω να μείνεις ούτε εσύ. Πριν φύγω από την Γκάμπα, θα έχω μάθει κανένα νέο. Έτοιμος, Βάγνερ? Αν είναι από το Λονδίνο, κάνε γρήγορα. Έχουμε καμιά παλιά κουβέρτα, κάτι παρόμοιο? Πάρε ό,τι να είναι. Το τέλεξ είναι από το Λονδίνο? Ναι. Λοιπόν? Δεν υπάρχει βία. Πήρα την κουβέρτα του Άλ. Θα του πάρω άλλη. Έτοιμος, Ντίκ? Τι κάνεις εκεί? Το πήρες? Είναι για σένα από κάποιον Πάτερ Σπάι. Απαγορεύτηκε δημοσίευση κειμένων Μίλνε με συμπαράσταση συντακτών Ύλης, Σωματείου και Τεχνικών Τυπογραφείου. Τελική αντιπαράθεση και κοινοποίησης απολύσεων απόψε. Το Σαββατοκύριακο σίγουρα απεργία. Εώτηκε. Είναι κρυπτογραφημένο το μήνυμα. Εώτηκε. Butters by. Τι είναι αυτό? Δεν θα βγει η εφημερίδα αυτή τη βδομάδα. Και το άρθρο σου? Αυτή είναι φοβερή κακοτυχία, Ντίκ. Ναι. Εώτηκε. Τι θα πει αυτό? Εργάτες όλου του κόσμου ενωθείτε. Κατάλαβα. Τι θα κάνεις τώρα? Αυτό σκέφτομαι. Θα μου κάνεις τη χάρη να ταχυδρομήσεις τα φιλμ του Τζόρτζ. Δεν υπάρχει βία. Ναι. Εντάξει. Στείλε μετέλεξη στο γραφείο τον αριθμό αποστολής του δέματος και θα πληρώσουν τα τέλη κατά την παραλαβή. Εγώ θα τηλεφωνήσω στο ξενοδοχείο να πω του Τζόρτζ να έρθει να με πάρει.
Μπορεί να βγει η εφημερίδα την άλλη εβδομάδα και όπως λέει και εκείνος, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει σήμερα το πρωί. Πρέπει να είμαι εκεί. Δεν είσαι υποχρεωμένος να αποσύρεις το εργατικό σου δυναμικό? Μη μου κάνεις την έξυπνη, Παναθεμάσαι. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Τι θα γίνει με το άρθρο σου? Δεν μπορούν να κάνουν κάτι με αυτό? Ναι, μπορούν να φτιάξουν σαΐτες. Θα δούμε. Ευχαριστώ για όλα, Τζεφ. Ξαναπέρνω από εδώ. Εντάξει. Ρουθ, θα σου τηλεφωνήσω από την Γκάμπα. Μπορώ να έχω άλλο ένα ποτό? Εσύ το έφερες. Μου φαίνεται ότι θα πιω κι εγώ το τελευταίο ποτό πριν κοιμηθώ. Τι κάνεις? Ένα σύντομο κομμάτι αναφορικά με τον Τζέικ. Απευθύνεται στην Grimsby Messenger. Καλή ιδέα. Δεν υπάρχει λόγος να μείνεις νυφάλιος τώρα που έφυγε. Ο Τζέικ? Ο πρόεδρος. Α. Θα τηλεφωνήσεις του Τζορτζ? Σε λίγο. Δεν θα έχει φτάσει ακόμα. Αισθανόσουν κάτι για τον Τζέικ? Όχι. Απλώς αναρωτιόμουν. Θεέ μου, είμαι πτώμα στην κούραση. Και δεν πρόκειται να με πάρει ο ύπνος. Δεν έχεις κανένα χάπι γι' αυτό? Δεν υπάρχουν χάπια γι' αυτό. Θέλω να με διαλύσουν, να με αποσυναρμολογήσουν, να με διπλώσουν και να με βάλουν σε ένα σιρτάρι σαν ασπρόρουχο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο που είναι επάνω αν θέλεις. She's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε το έργο του Tom Stoppard «Νύχτα και μέρα», σε μετάφραση Λίζα Σαμλόγλου. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Τάκης Βουλαλάς, Τζέφρι. Κάκια Γερινού, Ρουθ. Σπύρος Μπιμπίλας, Φράνσις. Ντίνα Μιχαηλίδη, Άλιστερ. Μινάς Χατζησάβας, Βάγνερ. Κώστας Γαλανάκης, Κάρσον. Ζαχαρίας Ρόχας, Μίλνε. Άρης Λεμπεσόπουλος, Μακίμπα. Μουσική επιμέλεια Βαγγέλης Κυρίτσης. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου Στεφάνου. Ρύθμιση ήχου Σπύρος Καβακόπουλος. Σκηνοθεσία Γιώργος Μιχαηλίδης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Miss Otis regrets she's unable to lunch today.